Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλημέρα, γεια σου γιατρέ μου. Εβδομάδα, καλημέρα. Εβδομάδα κατάνοιξης, κατάληξης. Έχουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχουμε? Ο κύριος Κωστής Ραπτόπουλος μέσα από τις φυλακές Κορυδαλού έχει ζωντανό πρόγραμμα στο Μητρόπολης. Έτσι. Ζωντανή σύνδεση λοιπόν με Κορυδαλό. Βγήκα, ήρθα. Ευχαριστώ για τα τηλέφωνα που μου κάνατε το μεσημέρι. Εντάξει, δεν το είχα το τηλέφωνο μαζί μου εκείνη την ώρα. Πολύ λογικό. Λογικό είναι. Τέλος πάντων, μη ρωτάτε πολλά πράγματα. Αυτό έχω να σας πω μόνο και πάμε παρακάτω. Εκείνη η Φαλακού ο Κόκκινος θα παρακαλούσε να είμαι 3-4 χρόνια. Θγόραμε. Τι λέει γιατρέ μου? Καλημέρα Κώστα. Λατρεύουμε το χειμώνα γιατρέ. Σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες. Λατρεύουμε το χειμώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ισπανική Λίγα που βλέπω τη διαφήμιση που έρχεται το Real Barcelona μέσα στα Χριστούγεννα. 2 η ώρα Σάββατο. 2 η ώρα Σάββατο, δεν χάνεται. Έτσι. Το κλασικό είναι ένα ωραίο μπουναμά. Δεν ξέρω ποιο καθόρισε εκεί την πύλια, το μαγνητάκι στην κληροτίδα για την πριμέρα division, αλλά έχουμε και άλλα ωραία παιχνίδια ταυτόχρονα. Έχουμε και το Juventus Roma το βράδυ. Ναι. Ωραία πράγματα. Ναι, φυσικά ωραία πράγματα. Να περάσουμε ευχάριστα σε γιορτές. Boxing Day εκεί, Premier League. Ευτυχώς που υπάρχουν οι Ευρωπαίοι και. Βλέπουμε και λίγο ποδόσφαιρο στις γιορτές. Ναι, παραπάνω.
Ναι, ρε φίλε. Θα μας λείψει βέβαια η Ελλάδα. Δεν με λείπει καθόλου. Εγώ αύριο ετοιμάζομαι για το... Έχω Μπαρτσελόνα, έχω Ρώμα, έχω Μάντσεστερ, έχω Αγγλίες, έχω ιστορίες. Εντάξει, γιατί να... Τι να μου λείψει, ας πούμε. Ξυπνάω πρωί, μέσα στο. Δεν σου αρέσει αυτό που έγινε. Μπορεί να κάτσει, να πούμε, τον έφαγε στον Κυραλέκο. Ο Κυραλέκο έφαγε τον. Πάει για δράμα, από ό,τι ξέρω, ε. Πάει για δράμα. Εκεί ο Δικό τη τρίζει λίγο η καρέκλα. Πάει πόντο τα μάτσο ο Κυραλέκο. Και με τη Βέρεια, πολύ ανοιχτό ήταν. Φίλο μα είναι ο Αλέκο. Όχι, καλή εικόνα έχει η ομάδα τη Κερκυρά, ναι. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Αλλά δεν αδικείται από τη βαθμολογική συμμετοχή. Δεν φυλάγεται, δεν παίζει καρτενάτσιο. Τι πάει να παίξει. Για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στη Β' Εθνική, νομίζω ότι είναι ιδανικό. Εγώ είπα ότι. Εκεί στη Δράμα τώρα που είναι ελεύθερος, που έχουν φιλοδοξείς ανόδου. Εντάξει, να δώσουμε πίστοση χρόνου. Είναι ο Μπύρος το δικό είναι πριν. Όταν ακούσει ιδιοκτήτη να στηρίζει έναν προπονητή, ναι. Δεν είναι και η θέση του σε καλή κατάσταση. Ναι. Είναι τυχερή ομάδα τη Δόξα, δεν παίζει με τον Όφη. Ναι. Δεν γίνεται το μάτς λόγω κυπέλου, θα γίνει. Σε κλέψω λίγο. Δεν πειράζει, κλέψε όσο θέλει. Λοιπόν. Είναι... Με έβαλε στη διαδικασία αυτό το ποτό, το οποίο δεν είναι ποτό. Εντάξει. Ενεργειακό ποτό. Αυτό το ενεργειακό ποτό με έβαλε στη διαδικασία. Τώρα τα νεφρά μας πάνε στο διάλο. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Δεν υπάρχουν ούτε έρευνες ούτε είναι επιβλαβές. Εντάξει. Το κάθε πράγμα με μέτρο. Λοιπόν. Ναι, το πιστεύεις αυτό. Ναι, εννοείται. Ναι. Λέγαμε λοιπόν για τον κύριο Βοσνιάδη ότι μπορεί να αποτελέσει μελλοντικό στόχο για την ομάδα της Δόξας, η οποία θα περιμένει να έρθει ένας καυτός Γενάρης. Γιώργο Πετρόπουλο. Τον είδαμε. Είπα ότι δεν είναι σε καλή φόρμα. Λοιπόν, κοίταξε. Μαυσολείο πραγματικό. Εγώ. Πιστεύω σε αυτό που λέει ο Ανισόρροπος, ότι πλέον τα φορ, τα στατικά, τα οποία φέρνουν την μπάλα μέσα, για παράδειγμα... Ούτε στη γάμα εθνική πλέον ναι, δεν κολλάνε αυτοί οι παίχτες. Πολλοί προπονητές βλέπω ότι τα κλασικά σέντερ φορ τους τα αφήνουν έξω. Ο άλλος έβαλε τον Αζάρ σέντερ φορ εχθές, πότε ήτανε. Εντάξει, προτιμά να παίζουμε με δύο γρήγορους, τριπλαδόρους, ανακατοσούρες... Παρά με ένα βαρύ. Που μπορούν να βγουν κατά συνθήκη να γίνουν εξτρέμ, να μπουν από τις πίσω γραμμές, να πατήσουν. Θέλουν ένα... να δημιουργούνται χώροι. Συμμετοχή. Όταν ο στόπερ παίρνει μέτρα, πετάει την μπάλα κάτω. Νομίζω ένα σύγχρονο φόρ και ψυχή. Ένα εξάρι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Φερναντίνο ξεκινά τις επιθέσεις από πίσω, χτίζει από εκεί. Θέλει το center force σε πιο πολλούς χώρους, πιο πολλές δουλειές. Να βγαίνει προς τα έξω, να γίνεται εξτρέμ. Κατά συνθήκη, να γίνεται δεκάρι, να τραβιέται. Όπως σήμερα ο Πρίγιοβιτς. Όχι, όχι. Δεν το είδε, ταξίδευε. Ναι, αυτά τα center four δεν είναι. Δύο assist νομίζω σήμερα ο Πρίγιοβιτς. Τίποτα, βρωμοποδαράς είναι, τελείωσε. Εντάξει. Τελείωσε. Πρέπει να βρει ο Πάοκ να τον πουλήσει και να πάρει τον Μπέρκ. Αυτή είναι η... Αυτό είναι το concept, αυτή είναι η ιστορία. Για να μπορέσει να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Με πιο μεγάλου χώρου. Και με τον Πρίγιοβιτς μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο Πάοκ. Ναι. Με τον Πρίγιοβιτς όμως λέει ο προπονητής, πρέπει εγώ να χτίσω ένα στυλ παιχνιδιού για τον center four. Δηλαδή οι προπονητές πλέον παγκοσμίως δεν γουστάρουν, Γιάννη μου, να χτίζουν σε ένα μπέχτη πάνω όλη την επιθετική. Δηλαδή όπως ήταν ο Ηρακλής του Παπαδόπουλου, το άβαλε με το Βέλιο. Κακή ομάδα. Ναι. Αντιαστητική. Ναι. Δεν ήθελες να πάει να την παρακολουθήσεις. Δεν είναι αυτά. Ήξερες ότι όλη η ομάδα δούλευε για το Βέλιο για να τον πουλήσει. Και από ό,τι φαίνεται στη Β' Αγγλίας δεν μπορεί να σταδιοδρομήσει. Και να σου πω και το άλλο. Πλέον τα παιδιά γενικότερα και χαφ που βλέπεις ψηλώσανε. Και μπακ πλάγι ψηλώσανε. Δηλαδή ένας που είναι 1,92 φορ βαρύς με 1,83-1,84 ο Λιβάγια είναι 1,82. Ο Λεβαντόσκι τόσο είναι, 1,83-1,84 που είναι το καλύτερο φορ αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι τώρα... Και γρήγορος και κεφάλι και τα πάντα. Σου βγαίνει ένας χαφ 1,90 που θα μπορεί να είναι και γρήγορος. Σου βγαίνει ένας στόπερ 1,92. Σου βγαίνει ένας ξέρω εγώ εξτρέμ και 1,80 εξτρέμ και 1,82. Δεν χρειάζεται δηλαδή με το βαρύ το φορ. Έβλεπα τώρα κάτι παλιά μάτς. Τον Γρηγόρη Χαλαδαμπίδη να πούμε. Τον Αντώνη Αντωνιάδη. Τον Αντώνη Αντωνιάδη, τον Αλέκο Αλεξιάδη. Αυτοί είναι στο παρελθόν. Κεφαλοσφαιριστές τους λέγανε. Δηλαδή τότε είχε ένα 1,95 ύψος ο Χαλαδαμπίδης. Ο Φυρός ήταν 1,78. Τον έπαιρνε στο κεφάλι. Δεν μπορούσα να τον πιάσω λόγω ύψους. Έκανε τα γκολ στο κεφάλι. Τραβούσε τα ράουτ, να πούμε εγώ, Σημειοφορίδης. Είχαν και ένα άλλο ντόκεν. Και αυτός ψηλός. Και αυτός ψηλός. Παίζανε βόλεϊ μέσα στην περιοχή. Εντάξει, άμα έχω τέτοια διαφορά, ας πούμε, μπορώ να φορτώσω. Εντάξει. Αλλά πάει το ποδόσφαιρο προς τα πίσω. Όλοι ψάχνουν να βρουν και κορμιά και ταχύτητα. Ξέρεις ποιος φορά αυτή τη στιγμή από την πίσω γραμμή της Ελλάδας
Μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Ο ντυγκινή του Ατρομήτου. Δεν είναι φορπλαϊνός είναι όμως. Ναι, αλλά παίζει την ουσία φορ. Είναι ψευτοφορ. Αλλά κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ένα συμβατικό φορ. Δεν έπαιξε στο πανθρακικό φορ καθαρό αιμό ντυγκινή. Όχι. Δεκαροεννιάρι. Εννιάρο εξτρέμ. Και εξτρέμ, έπαιζε. Τα πάντα. Με δύο πόδια, με κεφάλι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο ντυγκινή, να ξέρει. Ντυγκινή όμως, μωρέ. Το βάζει φορ με άριστα το 10 παίρνει 6. Το βάζει δεκάρι με άριστα. Μα για τρόμι το μιλάμε, δεν μιλάμε για να κάνει διαφορά στο βάρο. Το βάζει εξτρέμ με άριστα το 10 παίρνει 7. 8-9 δεν σε πάρει πουθενά από αυτές τις θέσεις. Κατάλαβες ποια είναι η μετριότητα του ντυγκινή. Αυτή είναι η ιστορία. Για τον Ατρόμητο είναι ιδανική περίπτωση. Ο Ατρόμητο εντάξει νομίζω. Ναι. Ο οποίος νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ομάδα του πρώτου γύρου μια και έχει τελειώσει. Στάρ, τι έχει, τι ταινία. Ούτε ξέρω. Κάμια παλιωμοδίτη και εκεί πέρα. Για περνάει η ώρα. Τον Πρία μου έχει, ρε. Το δούριο που βλέπω εδώ πέρα. Ναι, αυτός είναι ο Πρίαμος αριστερά, τον βλέπεις. Σαν το Λάκη τον Πετρόπουλο είναι ο Πρίαμος εδώ. Με τον Έκτορα δεν είναι που τον κοπάνισε ο. Ο Έκτορας ήταν ο γιος του. Τον σκότωσε ο Αχιλλέας. Τον σκότωσε ο Αχιλλέας, να πούμε. Ναι. Τι βλακίες βλέπουμε. Τροϊκό πόλεμο τώρα. Τι βλακίες, μυθολογίες. Βάλε ένα ψυχολογικό θρίλερ. Βάλε ένα. Μπορεί να το περάσουμε. Με Λεβάντε Λεγανιές ζωντανά, ροή. Έχει το τηλέστρι με τη Μάντσεστερ Σίτι για το. Κάρλιν Καπ, αυτό το ναι. Περίεργο θεσμό. Ναι. Παίζουμε τις τρίτες ενδεκάδες. Ναι. Να πάρουν και αυτοί ρυθμό συμμετοχή, να ενεργοποιήσουν το ρόστερ. Κακό παιδί Ραπτόπουλος. Τον κλείσανε. Δεν λέμε παραπάνω, τον κλείσαν μέσα. Ναι, ο κόκκινος τα βγάλε όλα στη φορά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ έναν ακροατή. Μίζερο το λέω εγώ. Παοξή. Ένας καλός μου φίλος. Ρε σήκωστη, τι λέει ο κόκκινος. Είσαι μέσα όντως. Σε ποιο τμήμα σε έχουν? Να έρθω με την αδελφή μου, είναι δικηγόρος. Τι χρειάζεσαι, φαγητό και τι άλλο, νερό? Πες μου το τμήμα και την παίρνω. Και την παίρνω και έρχομαι, λέει, άμεσα. Ήταν ο μόνος που πραγματικά είπα. Πώς ρε παιδί μου ο Πανιώτης, θα σου πω τώρα. Έσπασε η κόρη μου το χέρι πριν ένα χρόνο. Αμάν εδώ εκεί τι, ο μόνος μου λέει, ρε εσύ έχεις μέρος για να την εγχειρίζεις? Λεφτά έχεις? Το ουσιαστικότερο. Λέω έχω, τελείως. Χρειάζεσαι τίποτα? Χρήματα? Όχι, δεν χρειάζομαι χρήματα, είμαι εντάξει. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα τι κάνεις και που είσαι και αυτό και περαστικά κτλ. Και λέει ο μίζερος εδώ. Ο οποίος δεν είναι καθόλου μίζερος. Τι λέει ο κόκκινος? Είσαι μέσα όντως? Σε ποιο τμήμα σε έχουν? Να έρθω με την αδελφή μου, είναι δικηγόρος. Τι χρειάζεσαι, φαγητό και τι άλλο? Νερό? Πες μου το τμήμα και την παίρνω και έρχομαι άμεσα. Λέει το παιδί και μετά μου ξαναστέλνει μήνυμα. Και λέει, λοιπόν, όλοι οι ακροατές σου είναι για τον Μπέο, τον Αχιλλέα. Κανείς δεν ρώτησε αν κάνει πλάκα ή το λέει στα σοβαρά ο Γρηγόρης. Ούτε καν τα φασιστόμετρα που μου κουβαλάς την Παρασκευή. Και ούτε ο μαλακός μαλάτος δεν βγήκε να πάρει τηλέφωνο. Μόνο εγώ πήρα τηλέφωνο και τον μίλησα σοβαρά αν είσαι μέσα ή όχι. Και δεν μου απάντησε το Βόδι. Παίρνω στο κέντρο μετά και μου είπε η κοπέλα ότι είσαι εντάξει καλά. Απλώς είσαι εκτός. Πες το βλάκα να μην κάνει τέτοιες πλάκες άλλη φορά. Άκου μήνυμα. Αυτές δεν είναι πλάκες γιατί μπορώ εγώ να του κάνω μεγαλύτερες σε τακτικές βάσεις. Αλλά σέβομαι ότι είναι, λέει, ναι. Και το αφήνω. Αλλά αν ποτέ περάσω τη φάπα θα τη φάει, λέει, γιατί με τρόμαξε. Άκου όλη την εκπομπή και θα με καταλάβεις. Αφήνω, καλή συνέχεια. Λοιπόν, εντάξει. Ο κόκκινος είναι κουτσομπόλης. Άμα είναι κάτι το οποίο αυτό είναι κουτσομπόλης, να ξέρεις. Τουμπιώτες οι περισσότεροι τι είμαστε? Ρουφιάνοι, αριστεροί και κουτσομπόλιδες. Το ξέρεις αυτό? Τουμπιώτες, εμείς. Ρουφιάνοι, αριστεροί. Δεν έχω μεγάλη γειτονιά τη Θεσσαλονίκη, οπότε. Κουσκουσιάριδε, μακρικαθισματάκιδε. Σε όλου αρέσει το κουσκούς, το κουτσομπολιό. Εντάξει, εγώ δεν λέω. Εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα. Δεν λέω. Τι είμαστε, λέω. Προσέξτε. Λέω τι είμαστε εμεί οι Τουμπιώτες. Σε φαντάζομαι το Γρηγόρη σε παγκάκι Άιθερα μετά από 15 χρόνια, αν θα κάνετε ακόμα εκπομπή, λογικά θα έχει τελειώσει. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυτό το δίδυμο δεν θα υπάρχει στα Ερτζιανά. Θα πεθάνουμε. Θα πεθάνετε. Όλοι εκεί καταλήγουμε. Ενώ κάποια στιγμή από 15 χρόνια. Θα έχει πάρει και ο Σαββίδης 5-6 τίτλους. Θα χρειάζονται άλλα πράγματα εδώ, παδικά ραδιόφωνα. Θα μας διώξουν, Ναι, μετά θα θέλει ναι. Άλλες καταστάσεις. Λες, Διαπροσαρμοστούμε, λες, με τις καινούργιες συνθήκες. Δεν νομίζω. Θα μας πετάξουν έξω με τις κολοτσιές, λες. Δεν θα φέρουμε λεφτά, δεν θα φέρουμε ακροματικότητα. Άμα πάμε... τώρα έχουμε βιομηχανία παραγωγής τηλεόραση εδώ την Παοκάρα, θα θέλουμε άλλα πράγματα. Να γλύψουμε την Παοκάρα. Βέβαια. Λες. Θα το φάει η μαρμάνκα τον κόκκινο δηλαδή. Βλέπω νέα Magic TV να δημιουργούνται. Σοβαρά μιλάς. Εκεί το Εψιλον, το οποίο από ό,τι ξέρω είναι και η διοκτησία Σαββίδη. Ναι. Να έχει γενιές και γενιές από εδώ δημοσιογράφων. Το Εψιλον έκανε, λέει, πρώτες τον Καμόρα. Αυτό έμαθα. Μπράβο στον Πασχάλη, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός ραδιοφωνικός παραγωγός. Και σε μένα είναι μια κρούση. Και σε σένα. Ναι. Ο Γρηγόρης μας είναι εκτός. Τον είδα, το αφήσα να παίξω. Δηλαδή εσύ και ο Πασχάλης. Άμα πάμε, εμείς θα πάμε.
Και τι θα παρουσιάζει, τι θεματολογία. Μαγκαζίνο, ξέρω εγώ. Ελεύθερη. Μας είπα να κάνουμε ένα ραντεβού. Από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο πρέπει να πάτε στην Αθήνα όμως. Δεν εκεί... ξέρω, ρε φίλε, εγώ δεν έχω. Ή από Θεσσαλονίκη εκπομπή. Όπως η Αρβίλα. Δεν ξέρω, αυτό τώρα αν τα ακούνε οι παοξίδες, θα νομίζω ότι κάνανε κολοτούπες τώρα κάτι. Μας έγινε πρόταση. Γιατί φέρνουμε χρήματα, λέει, ακροματικότητα και μπορεί να φέρουμε χορηγίες. Αν και δεν έχει ανάγκη τώρα να σαβίδει τα λεφτά τα δικά μας. Όχι, αλλά νομίζω ότι κάτι διαφορετικό στην ελληνική τηλεόραση χρειάζεται. Ναι. Κάτι διαφορετικό. Από το να βλέπεις τα ίδια και τα ίδια. Και τα ίδια. Αν δεν βλέπεις πρωί-πρωί, πηγαίνεις στην εργασία. Εκεί ναι. Όπου να ξεκινήσουμε και έχουμε φόρτο εργασίας, ανοίγουμε λίγο την τηλεόραση. Ναι. Και βλέπεις εκεί πέρα παντού ξανθιές. Ξανθιές. Και λες τώρα 4 ώρα το πρωί τι κάνει η άλλη. Μακιγιαρισμένη έρχεται, πότε προλαβαίνει. Ναι. Το κακό είναι ότι. Πότε κοιμάται, πότε μακιγιάρεται. Ναι. Απορώ και εγώ. Απευθύνονται στο γυναικείο κοινό. Έτσι, τόσο πρωί ξυπνάνε οι γυναίκες. Ή πιο μεγάλες ηλικίες. Νομίζω ότι πάνε στις πιο μεγάλες ηλικίες, σε κάτι γριές. Οι γριές και οι γέροι δεν κοιμούνται πολύ. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. 5,5-6 ώρα είναι το πρωί. Είναι. Γαρίδα το μάτι. Κουντίζουν, ξέρω εγώ, διάφορα στο κεφάλι τους. Δεν πιάνουν το χάπι το υπνοτικό το βράδυ. Έχουν μεγάλο πρόβλημα. Τι πιστεύεις, φοβούνται μην την πατήσουν στον ύπνο τους και ξυπνάνε. Νοσοκομεία το πρωί. Για να δουν ότι είναι ζωντανή. Δεν ξέρω. Θέλει συντροφιά. Πώς. Το πρωί ξυπνά, πάει στο νοσοκομείο. Κρατάει τον ορό του αλουνού. Ξέρω τι θες να δεις. Ένα γορίλα να πούμε το πρωί να λέει διάφορα. Δεν θες μια ξανθιά να μιλήσει. Να είναι πιο light η κατάσταση. Πώς θα σου το πω δηλαδή. Εντάξει. Για μπάλα μιλάμε. Τι έχουμε τώρα. Σήμερα είχαμε το κύπελλο, είπαμε. Παοκάρα, ναι. 5 γκολ. Ναι. Αρχίζει και αποβίβει για καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Βιολογικά ανεβαίνει. Το φορ πάλι δεν βοήθησε. Τώρα με τα τρίκαλα. Για μάτς. Δύο γκολ ο Μάτος. Κάθε μάτς βγάζει και συμπέρασμα. Πάλι ο φορ δεν βοήθησε. Να πω ότι ομάδα τρικάλα. Αυτό είναι προς τιμή του Λουτσέσκου τώρα. Εντάξει. Και γενικότερα τη ομάδα. Σου λέει, κύριε, του ταμπάνει ο ένα, βαρικόκαλο ο άλλο. Ο άλλο το διώξαμε στην Τουρκία που στο διάλογο είναι. Δεν έχω ανάγκη τα φόρμα. Με κάνει... σκοράρει ο μπακ, με σκοράρει ο στόπερ, με σκοράρει ο εξάρι. Σε καλή μέρα και ο Πέλκα δημιουργικά. Ο Πέλκα τον έχω ανεβάσει. Χωρί καθαρό εξτρέμ. Πέλκα μπει στι βαρμέσα στην τριάδα. Ορίστε. Εντάξει. Όλοι μειώσαν το καθαρό εξτρέμ. Μπροστά ο Πρίγιοβιτ, ο οποίο έκανε το σούτ στο πρώτο γκολ. Αν ο τερματοφύλακας δεν πήγε να αποκλούσει μπάλα, μάλλον πήγαινε ότι δεν θα μπαίνει το 0-1. Πολύ ωραία. Μετά είχαμε το Ρέι να κάνει τη ραψοδία του να δέχεται ένα εύκολο γκολ, να έχει ευθύνη. Εντάξει. Τα έχουμε πει για το Ρέι. Τα έχεις πει, εγώ δεν τα είπα. Δεν είχα άποψη. Είχες πει πρώτος για το Ρέι στους παοξίδες. Τι τους είπες για τρέμου. Ότι πνευματικά δεν μπορεί να παίξει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλει, δεν είναι ακόμα. Μπορεί να έχει σωματικά προσόντα, αλλά δεν έχει τις παραστάσεις για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Και είναι λίγο σε επίπεδο αντίληψης παιχνιδιού. Κάνει πολλά εύκολα λάθη και σήμερα πάλι έκανε πολλά λάθη. Η ομάδα του Τρικάλου μέχρι να γίνει το 1-2 ήταν τρομερά ανταγωνιστική, τα έδωσε όλα. Μετά... Έπεσε. Το ΠΑΟΚ στο κομμάτι τη φυσική κατάσταση, Δεκέμβριο μήνα, θέλω να μου πει. Είναι βελτιωμένο. Είναι, δηλαδή, πάρα πολύ. Στο μέσο του πρωταθλήματος είναι η πιο φορμανισμένη βιολογικά ομάδα και αυτό είναι το. Σε καλό σημείο είναι. Γι' αυτό το είχαμε πει ότι ναι. Ο ΠΑΟΚ θα θελήσει να φορμανιστεί Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη που κρίνεται για το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, θα έχει... ντέρμπι στην Τούμπα να τα καθαρίσει. Θα τα καθαρίσει, πιστεύω. Αυτή τη στιγμή το πιο. Θα πιούμε καφέ. Άντε πότε το πιούμε, όταν τελειώσει η εκπομπή. Ποιο είναι, ποιο. Άντε. Θα μου πει τέτοια ώρα, ρε, ανώμαλε, θα πιει καφέ. Τέτοια ώρα είναι, γιατί. Άμα μετά... δεν πιει, λέει, φαντάσου το. Εντάξει. Ναι. Είδαμε ναι. Λοιπόν τον Πάοκ, ο οποίο είναι σε φόρμα. Ναι. Το περιμέναμε. Βλέπουμε μια ΑΕΚ που τραυματίζεται και ο Σιμόες. Μπράβο, του έβγαλα τα μάτια, ε. Δεν του έβγαλε. Είδαμε πώ θα είναι η ροή τη κατάσταση. Τι του είπαμε του αεξίδε. Ότι έχει φλάει επικίνδυνα η ομάδα, το ρόστερ είναι ρηχό. Και σιγά σιγά θα έχουμε τραυματισμού και φλάσει. Συμπαράσταση στο Γιώργο Γεωργίου. Ο οποίο. Είπε καβούρια το Μελισανίδη. Ο Μελισανίδη του στείλε μήνυμα. Και αυτό και ξέρει πόσα λεφτά ρε λακαμά έχω δώσει εγώ και τα λοιπά. Και πόσα έχω γράφει. Άντε ρε τσιγκουναρά. Πήρε την ΑΕΚ τσάμπα να πούμε. Εντάξει, τσιγκουναράζει. Δηλαδή πειράζει που στο λέμε. Έξυπνο επιχειρηματία, αυτοδημιούργητο, έξυπνο πάνω στην μπάλα, πάνω στη δουλειά. Δεν σε πιάνουνε κορόιδο. Μπράβο, πολύ ωραίο. Έχει καλού συνεργάτε. Έκανε έξυπνη κίνηση με την Original, την δάγκωσε, την έβγαλε στα δόντια. Την πήγε γάμα εθνική την ΑΕΚ. Έδωσε όραμα με το γήπεδο. Ναι, αλλά είσαι μοραδερφέ μου, μεγάλη, μεγάλη τσιγκούνα. Πάντω να πω κάτι. Ναι, ότι στα λέμε τα καλά, ότι ο κόσμο τη ΑΕΚ στην ποινότητά του μα αντιλαμβάνεται. Ο κόσμο τη ΑΕΚ στην ποινότητά του μα αντιλαμβάνεται. Αν μια ομάδα διεκδικούσε πρωτάθλημα. Λέμε καβούρια το Μελισανίδη. Ο οποίο έχει την ΑΕΚ χρέη 0.
στου 32 του Europa League. Έβγαλε λεφτά συν, στη Γάμα Εθνική, συν στη Β' Εθνική, στου 32 του Europa League, με σωστή μεταγραφική ενίσχυση, χωρίς έξοδα, χωρίς περίπτωση. Ο Μασούτ, για μένα προσωπικά, είναι φθηνή δουλειά. Άλλο θέλω να πω. Δεν μπαίνει μέσα. Mm-hmm. Ναι, αλήθεια. Και έχει έναν ΠΑΟΚ ο οποίο είναι στα ίδια επίπεδα και χειρότερο. Και κάθε χρόνο μπαίνει 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ μέσα. Τώρα αυτό ας το ψάξουν οι παοξίδες, γιατί σήμερα είναι ο Σαββίδης, αύριο δεν είναι. Κλείνει η παρένθεση. Δηλαδή φαίνεται ότι η ΑΚ είναι πιο νοικοκυρά με τον Τσικουνάρα. Το γυρίζω το πικαπαλούρα. Εγώ το είπα ότι η ΑΚ σημαντικό παιχνίδι για την ίδια, ναι, είναι το μάτς με Δυναμό Κιέβου που είναι παιχνίδι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ορίστε. Μια ομάδα η οποία. Πρόση, τι είναι η Δυναμό Κιέβου λόγω φόρμας εκείνο το διάστημα. Χωρίς ρυθμό και τα λοιπά. Είναι όλη η Ρώσια εκεί πέρα. Η ΑΕΚ ξέρει ότι αν περάσει αυτό το γύρο μπαίνει αυτόματα του χρόνου στους ισχυρούς κλήρωση στην Ευρώπη. Ναι. Δεν νομίζω ότι ακόμα είναι έτοιμη για να μπει στους ομίλους του Champions League. Όχι. Και νομίζω ότι θέλει ακόμα 2 με 3 χρονιές στο γύρο παλί για να συλλέγει βαθμούς. Ναι. Αυτό το λέμε στον κόσμο της, ο οποίος, εντάξει, καλό και άγιο το πρωτάθλημα. Είναι ένας τίτλος πολύ σημαντικός. Αλλά πάνω απ' όλα το μαγαζί πρέπει να έχει ροή εσόδων και να μην μπαίνει μέσα. Πάμε λίγο Guardiola, πάμε λίγο Liverpool, πάμε λίγο United. Πάμε λίγο Ρεάλ, πάμε λίγο. Πάμε στην, να πάρουμε στην ένα Ευρώπη. Οντεφάκι λίγο στην Ευρώπη για τους στοιχηματζίδες, για τους φοπαδούς και τα λοιπά. Γιατί τώρα μας ακούν και παιδιά 12 χρόνια, 15, 20, 18. Μας ασχολούνται με διεθνές ποδόσφαιρο. Δεν είναι ΠΑΟΚ πια, δεν είναι Άρης. Είναι Σίτι, είναι Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας λοιπόν και σε αυτά τα παιδιά. Πες μου για να τα αρχίσει για Γκουαρδιόλα. Το θαυμάζω φέτος. Ο Γκουαρδιόλα στο δεύτερο χρόνο στην Πρέμιερ Λίγκ αποδεικνύει ότι ερχόμενος με κουλτούρα Μπαρσελόνα, Πριμέρα Διβιζιόν περισσότερο. Ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι της πλάκας. Ναι. Και το έκανε ο ίδιος να μοιάζει της πλάκας, γιατί τα ρεκόρ τα οποία κάνει η City αυτή τη στιγμή είναι ασύλληπτα και δεν θα ξαναπραγματοποιηθούν ποτέ. Ο Βασίλης. Το λέμε και στον αέρα τα συλληπιτήρια για τον πατέρα του. Βασίλης το γνωστό κοινικό. Α, την Μπουγάτσα. Έφυγε ο Λοβάρης, μας άφησε. Ησύχασε. Εγώ τους είπα καλύτερα. Σε ποια ηλικία? 71. Εντάξει, μπορούσε να ζήσει κι άλλο. Τέτοιο σκύλο δεν είδα, φίλε. Κάνω παρένθεση. Δεν έχω δει τέτοιο σκύλο. Εργατικός, πριν το ρίξει κάτω στο τελευταίο μήνα, πήγε στο σπίτι, ας πούμε, γιατί ο καρκίνος μπορεί να μη σε πονά, αλλά σε κάνει, ας πούμε, βαρύ. Το βρωμόσκυλο ήταν εκεί όλη μέρα στον Ποκατζήτικο και δούλευε. Δούλευε ο σκύλος. Και ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε. Ο σκύλος. Τέτοιο σκύλο δεν είδα. Να διαβάσουμε το μήνυμα του ανθρώπου. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης. Προσωπικά πιστεύω πως είσαι ένα κατοσούρας πρωτίστως και μετά όλα τα άλλα που ανέφερες ως ιδιότητες. Γι' αυτό και κανείς διευθυντής φυλακών δεν θα σε ήθελε. Θα έκανες εξεγέρσεις. Σαν τον Παλαιοκώστα. Δεν μπορεί. Εντάξει. Ματζαβίνος. Ματζαβίνος. Μπότσαρη. Καλός. Βάλε ένα τσίπρο, λέει ο κόκκινος. Είμαι στεναχωρημένος. Γιατί ρε φίλε, έβαλα φυλακή το Φαλακρό. Ακούν οι παρέες, κρίμα το παιδί, είναι καλό. Ρε τον κόκκινο πλάκα που μας έκανε. Ο κόκκινος δεν πιάνεται, φίλε. Ο κόκκινος είναι πολιτικός δεκαετία του 80. Ζει για αυτά, Πεθαίνει για κάτι τέτοιο. Για καζούρα, πλάκα. Τέτοιος μπλοφαδόρος. Αυτή τώρα μπορεί να είπε ότι εγώ έκανα έγκλημα. Μπορεί να είπε ότι δεν είναι αστυνομικός αυτός που σκότωσε την πεθερά του, τη γυναίκα του και την κόρη του και να βάλει μένα. Απλά είπε ότι στο φυλάκι δεν τον άκουσα εγώ το μεσημέρι. Γιατί ήμουν στην πισίνα πάλι. Ναι, τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε. Τον έχασα. Αυτός έφαγε παθερά γυναίκα και κόρη. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Τι συμβουλεύεις, γιατρέ. Τι να πω. Εντάξει, δεν μπορώ να κλείσω. Καταρχήν, πώς του δώσαν πιστόλι αυτού του τρελού. Αυτό είναι ένα θέμα. Πώς δώσαν σε αυτόν τον τρελό πιστόλι. Είναι λεπτό το θέμα. Του δώσαν πιστόλι. Θα μου πεις, ρε Λαπτόπουλε, εσένα μας δώσω πιστόλι και βγεις στον δρόμο και σε ορμήσουν 2-3 διαπυροβολήσεις. Δεν ξέρω. Αλλά προφανώς, αν με δουν εμένα ιατρικός, να μην μου δώσουν εμένα πιστόλι. Να πούνε είναι παράφρον. Ναι. Όχι. Θα με έδινες. Ούτε μαχαιροπύρουνο για να φας μπριζόλα δεν σε δίνω σένα. Ορίστε. Δεν με εμπιστεύετε. Τον άλλο πώς τον έδωσαν, ρε Γιάννη. Το δώσαν ολόκληρο βούβαλο εκείνον πιστόλι, να πούμε. Κοίταξε, έχει περάσει από ψυχίατρο. Ναι. Από ό,τι όμως είπανε κάποιοι, ότι λέει επιστήμη, ακόμα και τα τεστ τα οποία γίνονται είναι τεστ της πλάκας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να τα περάσει τα τεστ αυτά τα οποία γίνονται. Που λες είναι σοβαρό, Γιάννη. Το είπε ένας από αυτούς που είναι στην επιτροπή, από τους ψυχιάτρους. Ένας από αυτούς το είπε. Νομίζω ο κύριος Γκάζης που είναι και προσωπικός. Το είπε στην τηλεόραση δηλαδή. Το θέμα είναι ότι για μένα ο άνθρωπος είναι 21 χρόνια στην φρουρά του, πώς το λένε,
του Σιμίτη, εντάξει. Τον είδα, είναι 21. Ένα γούμαρο ήταν, ο Βόδη. Ναι, είναι. Ένα θηρίο. Μιλάμε, ο άνθρωπο ήταν ένα 98-97, πόσο ήταν. Θηρίο. Τι. Το μυαλό του ανθρώπου. Σκάλωσε. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι πρέπει να κάνουν μόνοι του την κάθαρση μέσα. Δηλαδή, είτε αυτοί είναι παπάδες, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι στρατιωτικοί, δηλαδή, αν είναι γιατροί, αν είναι οτιδήποτε. Πρέπει να περνάνε κάθε χρόνο από τις εσωτερικές υποθέσεις. Κάθε χρόνο. Να περνάνε από ψυχίατρο. Ναι. Θα μου πεις είναι 45-50 χιλιάδες αστυνομικοί. Ναι. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν όπλο. Δεν έχουν όλοι αστυνομικοί όπλο. Ναι. Άλλοι είναι γραφιάδες, άλλοι είναι, ξέρω κι εγώ, οδηγοί, άλλοι είναι τέρα, άλλοι είναι το άλλο. Γιάννη, δηλαδή, αυτοί που έχουν όπλο, ναι, και είναι στον κόσμο έξω, πρέπει. Καταρχάς, να πω ένα απλό πράγμα. Αντιμετώπιση όχλου δεν το γνωρίζουν. Ναι. Δηλαδή θα φτάσουν σε ένα σημείο να τραβήξουν πιστόλι για να αντιμετωπίσουν ένα όχλο τον οποίο έρχεται. Όπως, δεν γίνεται έτσι. Όπως ο άλλος που έφαγε το πιτσιρικά κάτω. Το ηλίθιος εκείνος, τον Γρηγορόπουλο που έφαγε. Ναι. Πυροβόλησε. Λέει πυροβόλησε στον αέρα. Ναι. Πυροβόλησε στον αέρα, Εσύ, όχι ευθεία βολή όπως την έφεγε ο Γρηγορόπουλος. Στον αέρα, να φύγουν. Εντάξει. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πρέπει να περνάνε πολλοί κόσμος από τους. Πώς το λένε. Από τους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Ξέρεις τι με έκανε εντύπωση. Έφαγε τη γυναίκα του και την πεθερά του. Ναι. Λογικό. Την δεν κόρη... είναι λογικό, ρε. Παράλογο είναι. Είναι. Την κόρη γιατί την τρώει. Από εκεί και πέρα σου λέει πώς θα μεγαλώσει, τι θα. Τελείωσε, γύρισε το μυαλό του. Τελείωσε. Τελείωσε. Γύρισε το μυαλό. Αυτός ήθελε, λέει, το σπίτι από κάτω. Ποιο σπίτι. Από ό,τι λένε τώρα τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι κάτω. Η γυναίκα του ήταν γιατρός, δερματολόγος. Ωραία. Και είχε το ιατρείο της κάπου απέναντι, κάπου μακριά. Και λέει, έχεις ένα διαμέρισμα τεράστιο. Μένεις μόνη σου μέσα. Ναι. Να σε νοικιάσουμε ένα σπίτι να παναμείνεις, ναι, και να κάνει ιατρείο από κάτω. Εντάξει. Γιατί έχουμε το μωρό, ας πούμε, να μην είναι μακριά. Να μπορεί να έχει το παιδί. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Η πεθερά έλεγε όχι. Εντάξει. Κάποια στιγμή στην κουβέντα, την ψώνησε, του λέει άλλες σε χωρίζω η γυναίκα. Ναι. Πήρε το ακούει τα μπινελίκια η άλλη από πάνω που φωνάζει, από κάτω μάλλον που φωνάζει επάνω η κόρη της, ανεβαίνει επάνω. Τραβάει το πιστόλι, καθαρίζει τη μία και την άλλη. Δεν υπήρχε καταρχάς μάλωμα, λέει, μέσα. Δηλαδή δεν ήρθανε σε προστριβές, ναι, να πούνε ότι πλακωθήκαν. Ότι... Ποια είναι η λύση τώρα, σαν έμπειρος που είσαι εσύ εκεί την ώρα. Τι ένα έμπειρος. Καφενείο καλό στα 100 μέτρα. Τι να το κάνει στο καφενείο. Να εκεί να πεις. Να σηκωθεί, να φύγει, να μην μαλώσει, να πάει στο καφενείο. Ξέρεις τι μου είπε, ναι, ο δάσκαλος ο δικός μου. Δηλαδή τα βλέπει γεμάτο. Ναι, τι. Σχορεμένος. Ο δάσκαλος, ο δικός μου. Ξέρεις τι γίνεται, μου είπε. Τι είπε, ναι. Όταν τσατίζεσαι, ναι, στο με τη γυναίκα σου, όχι, ναι, με τη μάνα σου, οτιδήποτε, ναι, ναι, θα κατεβαίνεις από το σπίτι, θα κάνεις μια βόλτα τετράγωνο και θα ξαναπάς σπίτι. Ξανά μάνα σπίτι. Τελείωσε, ναι. Τελείωσες, φίλε. Καφενείο καλό είναι. Ηρέμησες, ηρέμησες. Ναι. Θα κάνεις μια βόλτα, μου λέει, το τετράγωνο γύρω-γύρω. Και πόσα τετράγωνα βόλτα θα κάνεις. Άστα να πας στο διάλογο, δεν το συζητάω. Διάλειμμα, Γιάννη. Στούκι.gr. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο στούκι.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λαλαλά. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι.
Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και Χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Όλοι εμείς στην Τετραλούξ σας ευχόμαστε καλές γιορτές, γεμάτες υγεία, δημιουργία και ευημερία. Από τη βιομηχανία χρωμάτων Τετραλούξ, χρόνια πολλά και μην ξεχνάτε, χαρίστε απλόχερα αγάπη σε όλες τις αποχρώσεις. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινούπολιτικά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε τώρα να στείλω την καλημέρα στον Ούτσενα. Τι έκανε ο Ούτσενα? Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή, τ' άκουσα και αυτό, ας πούμε, κόντεψα να πεις από την καρέκλα, ας πούμε, κάτω. Όχι, μην το κάνεις. Θα ανοίξω μια τρύπα μετά. Mm. Λοιπόν, σκάσε εσύ. Παναθεμά, σε γουσούζι. Πες στη φυλακή να τελειώνουμε. Λοιπόν, γυρνάει και μου λέει το εξής πράγμα, ρε παιδιά. Μιλάτε, λέει, για κάθαση, λέει, στην αστυνομία, ξέρω, στην εκκλησία, που τι άλλο μου είπε. Και γιατί δεν κάνατε, λέει, εσείς κάθαση στο ραδιόφωνο και ο Θόδωρος ο Παρασίλειδες πήγε και σκότωσε τη γυναίκα του. Μα εμείς μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πιστόλια. Ναι. Σε αυτούς που έχουν οπλοφορία. Ναι. Ο άλλος τώρα ήταν βλάκας και πήρε ξέρω την καραμπίνα του ή ξέρω εγώ πήρε ένα τέτοιο. Ακόμα και καραμπίνα να δώσεις κάποιον πρέπει να περάσεις από ψυχολόγο. Από ψυχίατρο πρέπει να περάσεις. Μπορεί να πάρεις καραμπίνα και κυνήγια άμα δεν έχεις περάσει από ψυχίατρο. Άμα βρεις τον γιατρό του Παπαγιωργόπουλο, τι θες παίρνεις. Άστο αυτό. Ναι. Αυτό ξέχασε το. Ναι. Μην κάνεις πάντα τις βλακίες που κάνεις με τώρα εκεί. Με τον. Πώς το λέγονται από κάτω, τον Αυρόσιο. Α, καλός άνθρωπος. Είναι μια χαρά άνθρωπος είναι. Το είπαμε αυτό το πράγμα. Γλυκός άνθρωπος, σωστός με την γενιάδα του, την ωραία, την άσπρη. Τι μια καλά άνθρωπος είναι. Έτσι, καλός, σε παρακαλώ. Μην λες τις βλακίες που λες όχι, πάντα. Καλός άνθρωπος. Κατάλαβες. Γιατί λέει δεν κάνατε κάθεση. Ναι. Και το Πασόκ γιατί δεν έκανε κάθεση που διέλυσε ξέρω σημείτη στο Πασόκ. Άμα ναι. Το πας έζερε Ούτσενα. Έβαλε τη φόφη. Γιατί είσαι Πασοξής. Έβαλε τη φόφη. Άντε. Λοιπόν, έλα συνεχίστε τώρα. Λοιπόν, είπαμε έβαλε τη φιλιά της Μπαρσελόνα αλλά την έκανε πιο ελκυστική την City. Εσάς σας αρέσει πιο πολύ γιατί δεν υπάρχει αυτό το πολύ το passing game δεν το οποίο σε κούραζε. Καταρχήν με αργούνε, με εκνευρίζουν οι αργοί στον δρόμο. Με εκνευρίζουν οι αργοί στην ουρά. Με εκνευρίζουν οι αργοί στο τιμόνι. Με εκνευρίζουν οι αργοί ανάπτυξη μιας ομάδας. Προβλέψιμη. Οργανώνεται, οχυρώνεται. Αν δεν έχεις το Μέση ας πούμε να φάει τρεις στην τρίπλα, δύσκολα βγαίνει αυτό το στυλ παιχνίδιου. Και ας πούμε τρεις-τέσσερις ακόμα παικταράδες ο Άρης κτλ. Είναι περίπτωση. Απλά κατά 90% αυτό το στυλ παιχνιδιού καταλήγει σε εύκολη αντίθεση. Αυτό, αυτό που έκανε με Τσάβι Νιέστα σε ένα χώρο πολύ πιο πίσω, στον αγωνιστικό χώρο, το κάνει πλέον με Ντεμπρόινε και Νταβίτ Σίλβα, οι οποίοι είναι ένα καταπληκτικό δίδυμο, 8 δεκαριών. Οι οποίοι παίζουν πίσω από τον επιθετικό. Ναι, αλλά όταν χαθεί η μπάλα γρήγορα γυρίζουν και δίπλα στο Φερναντίνο και οι δύο. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο, γιατί αν έχει μια τέτοια ικανότητα, ας πούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν είχε κάποιο μια τέτοια ικανότητα, σιγά μην γυρνούσε μαρκάρι. Σε λίγο εγώ σου κάνω τη δουλειά αυτήν. Καταλαβες. Αν θες να δώσεις ένα χαρακτηρισμό για αυτά τα χαφ, πώς να τους χαρακτηρίζεις. Box to box δεν τους λες με τίποτα. Όχι, αυτά τα χαφ είναι και εξάρια όταν μαρκάρουν. Πρόσεξε. Και αν κάνει χειαστεί ο Sterling, the B4, μπορεί να βγει extreme ο De Bruyne. Δηλαδή, κατά συνθήκη, σου κάνουν πάρα πολλές δουλειές με μεγάλη ποιότητα. Κοίταξε, δηλαδή, η κίνηση χειαστή De Bruyne-Sterling μπορεί να βγάλει τον De Bruyne extreme και τον Sterling δεύτερο φόρ. Ο τεχνικός όρος στην Αγγλία. Αυτά όμως, πρόσεξε όμως, ναι, αυτά όμως είναι στην προπόνηση δουλεμένα από τον Guardiola. Λοιπόν, δεν βγαίνουν δηλαδή, αχ λέει, αυτοματοποιημένα. Δεν είναι ώρες προπόνησης. Αυτοί οι τύπος χαφ λέγονται swirlers. Swirlers στα αγγλικά σημαίνει περιστρέφομαι σε όλους τους χώρους που είναι πιθανοί. Ναι. Δηλαδή είναι χαφ τα οποία δεν έχουν πάγια θέση στο επιθετικό τρίτο. Ναι. Μπορεί να βρεθούν οπουδήποτε. Ναι, αλλά ψάχνουν την τρύπα να μπουν. Την τρύπα, τη γρήγορη πάσα, το 1-2. Ναι. Και όταν έχουν και εξάρι. Και όταν έχουν και εξάρι που έχει πολύ καλή πάσα από πίσω. Και όταν τα δυο τα στόπερ. Πάντως είναι μια ομάδα που όταν δεν τα δυο τα στόπερ, με συγχωρείς, δεν είναι καράβλαχοι να παίζουν γιόμες. Δεν είναι ψηλή ομάδα η όχι, City. Όχι. Ούτε κοντή. Όχι. Αλλά έχει κάνει πολλά γκολ στον αέρα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Δημιουργεί χώρους. Δημιουργεί χώρους. Φυσικά. Πάντα ανέλησε την. Πάντα ανέλησε την. Και σε ρωτάω, την τρώει τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα σε δύο αγώνες. Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι βιολογική φόρμα θα έχει συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε top αθλητικότητα. Ναι.
θα είναι στον ίδιο ρυθμό μετά από 4-5 μήνες. Έριξε ένα μήνα. Δεν πρέπει να ρίξει τους ρυθμούς. Έριξε μέσα. Μπορεί να παίζει συνέχεια στα κόκκινα. Όχι. Ποια μηχανή αντέχει να είναι συνέχεια full. Καμία. Καμία. Βλέπει την ΑΕΚ τώρα καταραίει. Η ΑΕΚ. Καταραίει. Να παίζουν αεξίδες. Εγώ μπορώ, έχω αφήσει ένα σχόλιο κάπου σε social media. Το έχω δείξει στα παιδιά εκεί για το ΑΕΚ Απόλλων. Καπογράφηση από γράμμα. Ναι, ναι, είχα δει την ισοπαλία. Εκεί κάποια σχολιάκια. Είχα δει το χιδίο να έρχεται. Ναι. Και το έγραψα. Εγώ διαισθανόμουν ότι θα έρθει η γκέλα. Τώρα την Κέρκυρα θα αρκότανε. Με την Πλατάνη θα αρκότανε. Έβλεπα την γκέλα να έρχεται. Την έβλεπα την γκέλα. Δεν έχει ξανασυμβεί. Θα δούμε την ΑΕΚ πώς θα αντιδράσει αύριο με τον Πανετολικό. Σε ένα μάτς κυπέλου. Ναι. Αν δηλαδή αυτή. Στο Αγρίνιο. Μπορεί να παίξει για το 0-0. Και ο Πανετολικός δεν ενδιαφέρει το κύπελο. Εντάξει. Ας μην καταστραφούν οι παίχτες και μην έχουμε τραυματισμούς. Ναι. Να φύγουν οι ομάδες για γιορτές, ενώ ναι. Οι παίχτες να κάνουν 4-5 μέρες διακοπή. Σωστό. Από τις υποχρεώσεις και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους και να επιστρέψουν. Σωστό. Εμείς δεν θέλουμε οι παίχτες να τραυματίζονται, αλίμονο. Θέλουμε όλοι να είναι υγιείς. Ναι, αλλά, πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι η φύση του ποδοσφαίρου. Ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει τραυματισμούς, έχει περιπέτειες. Το καταλαβαίνω. Δεφορμαρίσματα, κακίσματα. Ναι. Οπότε για τη City του Γκαρντιόλα νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο. Διαλύει κάθε έννοια ανταγωνιστικότητα στην Premier League. Θυμάμαι ο κύριος Μουρίνιο αμφέβαλε για τον κύριο Γκουαρντιόλα όταν ήταν στην Πάγκα και την Μπαρτσελόνα ότι έχει χαμηλή δυναμική πρωταθλήματα. Εδώ γελάμε. Δεν συγκρίνεται η ποιότητα της Πριμέρα και της Bundesliga σε σχέση με την Premier League. Είναι ασύγκριτα ποιοτικότερα το ποδόσφαιρο που παίζεται στις δύο χώρες. Ακόμα και στην Ιταλία παίζεται. Για ανταγωνισμό μίλησε ο Μουρίνιο. Για ανταγωνισμό. Και εκτέθηκε. Ποιο θέλει μήνυμα. Λοιπόν, έχω ένα φίλο από την Ξάνθη εδώ, υπάρχει για το Ράσταβατ κτλ. Νομίζω ότι για την Ξάνθη, για την ομάδα μου. Τον Ράσταβατς. Ναι. Εντάξει, θέλω να μιλήσω και για τον ΑΟΚΣ. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι το κοινό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Αν θες μπορούμε να πούμε δύο λέξεις. Αφού πήγες ο Ορφέας Ξάνθης Καβάλα, μην πούμε για την Ξάνθη δύο κουβέντες. Λοιπόν, η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μεταβατικό στάδιο. Ο κύριος Πανόπουλος έχει ρίξει στιγμή τον μπάτζετ της ομάδας και την ποιότητα του ρόστερ. Τον καταλαβαίνω, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα ζευστό τηλεοπτικό τοπίο. Όταν ξεκαθαρίσουν τα έσοδα τα τηλεοπτικά και πάλι υπάρχουν αυτό που λέμε. Τέτοιες εποχές που μπορεί να επενδύσει κάτι περισσότερο, μπορεί η ομάδα να έχει. Παρένθεση. Μην ξαναβγάλετε το Λισγάρα να μιλήσει στην τηλεόραση. Δεν ξέρει να μιλήσει. Πρώτη δημοτικού που το λένε, πες. Γιαννιώτες είναι εκεί από την Ήπειρο. Ναι. Πήγε σε μικρή ηλικία στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ναι, μην το βγάλετε να μιλήσει. Παιδί στρατιωτικού είναι. Τι είναι? Παιδί στρατιωτικού. Ένα παιδί μαζεμένο. Εγώ περίμενα ότι θα είναι ομιλητικός. Θα είναι. Πεχταράς. Αθλητιαράς. Ναι, τον έβαλε κάτω. Ο φόρ του Παναθηναϊκού στο ένα σμέναν έξω από την περιοχή και τον έβαλε. Η αλήθεια είναι ότι με τη μικρή περιοχή τον έβαλε. Έχει και το είπε ο Λισγάρας προς τη μίσο. Soft calf. Ναι. Πολύ soft calf. Προσπαθούμε να πουλήσουμε έβαλε το, το Μελιόπουλο. Δεν τραβάει. Η αιτιολογία που ο Παναθηναϊκός πήρε το κέντρο με τον Αγίνο στο Τζανδάρι χωρίς ρυθμό. Αυτό διορθώθηκε, ήρθε ο Λουσέρο στα χαφ στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε. Πήραμε 30 λεπτά υπεροχή. Πιστεύω πολύ τον Βασίλη το Φασίδη, ο οποίο πέρσι μόνο στο τον Ιγυνιακό του Νιόπα. Πήγε δανεικό και γύρισε. Σαν εξτρέμ έκανε μια υπέροχη assist. Πολύ καλός και ο Γέντρης εξηλώθηκε για αυτό που έχασε μέσα στη Λάρισα. Ναι. Πήραμε μια πολύ καλή ισοπαλία. Τώρα πάμε μέσα στον Τενέ. Νομίζω ότι θα ντεφορμανιστεί μα του κύριου Τενέ. Είναι ένα μάτσο το οποίο πρέπει να πάρουμε το τρίποντο. Ναι. Έρχεται και ο Πλατανιάς. Ναι. Και εκεί να τελειώσουμε. Και τελειώσει η κατηγορία. Η κατηγορία. Μάλιστα. Και από εκεί και ύστερα α προσπαθήσουμε να πουλήσουμε και το Μελιόπουλο. Υπάρχουν υποψήφια θύματα. Δεν μου λες. Ένα ορφανίδι που είχατε. Κακός αθλητής. Ναι, για να βγει σαν δεκαράκι και τον Πέτρο. Τον Πέτρο, είναι δύο ορφανίδιδες. Είναι ο Λάζαρος και είναι ο Πέτρος. Το δεκαράκι. Το οχταροδέκαρο, ναι. Αριστεροπόδαρος. Ένα αριστεροπόδαρος τεχνίτης με μέτρια σωματικά προσόντα. Δεν εξελίχθηκε αθλητικά. Ναι. Έμεινε εκεί, ε. Στάσιμος πολύ. Στάσιμος. Του τα είχα πει εγώ γιατί είχε έρθει εκεί πέρα, έκανε στρατιωτική του θητεία. Φρόντισε. Αεροπορία. Ναι. Εκεί. Τίποτα, ναι. Εκεί ναι. Μέσα είναι. Ναι, ναι. Του λέω, κοίταξε να καθιερωθεί στην ομάδα. Ναι. Και μην κοιτάς τις μεταγραφές και τις σιρήνες όλα αυτά. Μάλλον το παιδί δεν πρόσεξε, δεν ξέρω τι έκανε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ. Για μαρκαρίσματα έρχεται. Όχι, όχι. Όχι. Προχθές ήμουν στη Λάρισα και βλέπουμε το μάτς. Λάρισα Ξάνθη. Ναι. Μας έχει δώσει ένα πλάγιο η ομάδα της Λάρισας ψηλά. Ναι. Και είναι μόνος τον ενόχλητος. Ναι. Δίνει τον ball boy αφελέστατη την μπάλα στον Μπαξεβανίδη να κάνει το πλάγιο γρήγορα. Κοιτάει που είναι μόνος του. Και τι έκανε ο Ορφανίδης, έφτιαχνε τις κάλτσες. Ναι. Ήταν μόνος του με τον τερματοφύλακα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν τα βάει και πνευματικά. Πνευματικά δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεται. Μετράμε και την πνευματική κατάσταση σε κάθε ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Δηλαδή βλέπει ένα τρέχει. Θα πάρει την ατόμηση αυτό και τα λοιπά. Θα πάρει με στη Λάρισα ευκαιρία μεθαύριο στο μάτς κυπέλου. Στο κύπελο. Σε ένα διάφορο παιχνίδι για τους δύο. Ναι. Δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχει στόχος του κυπέλου και για τη Λάρισα και για την Ξάνθη. Νομίζω και οι δύο ομάδες θέλουν να σώσουν την κατηγορία. Όποιο και να περάσει, αν δεν έχει καλή κλήρωση τα πρέμι τελικά, τι να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.
Βέβαια, η ομάδα είναι 4 πόντους από την 5η θέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα θέλει και να την κυνηγήσει. Αν ήθελε πραγματικά, νομίζω ότι θα το διεκδικούσε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον ενοχλητικό Νεαπολίτη. Φυσικά δεν είναι ενοχλητικός. Απλά τον πέρασα εγώ έτσι για να τον θυμάμαι. Καλή δουλειά να έχεις, φίλε. Δεν, μου είπε μη διαβάζει το μήνυμα, να του στέλνω εγώ τα χαιρετίσματά μου. Ραπτό, προχθές έβαλε στην παλάτα του Κυρμέντιου και ανατρίχιασα. Φωνάρα ο Ξυλούρης, ίσως ο μεγαλύτερος τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Μεγάλη φωνή ο Ξυλούρης. Όμως πολύ συγκεκριμένο στυλ. Ναι. Τον αγαπάμε. Ναι. Σίγουρα βροντόφωνος, έτσι. Ναι. Λυρική φωνή πραγματικά. Δεν πρόσεξε την υγεία του καθόλου. Όχι, ο Νίκος Ξυλούρης. Όχι, δεν την πρόσεξε. Αδερφός του Ψαραντώνης. Ναι. Ο οποίος είναι καταπληκτικός μουσικός. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Γουστάρουμε πολύ τις αναλύσεις του γιατρού. Ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Τι μεταγραφές χρειάζεται Ξάνθη μας. Γιώργος Τάσος από Χρυσούπολη Καβάλας. Θέλουμε ένα καλό εξαροχτάρι. Ναι. Και δημιουργία έναν ομπόντο στα καλά του που είχαμε πριν. Ο Παξεβανίδης επάξια πήρε τη θέση το νούμερο 2 στη θέση του άλλου με τα δόντια. Πώς το λέγανε. Τον Μπέρτο. Τον Μπέρτο, ξέρεις. Ένα δεξί μπακ, διότι δεν υπάρχει δεύτερο δεξί μπακ. Ξέρεις τον Μπέρτο γιατί τον καταστρέψανε. Να ακούσω. Γιατί κατά τη γνώμη μου. Ο Μπέρτος καταστράφηκε γιατί δεν έπαιξε δεξί στόπερ. Έχει παίξει και στόπερ. Βρε στόπερ δεξί. Με τριάδα όμως, όχι σε δύο στόπερ. Σε τριάδα, να πάρει να παίξει. Ποιος παίζει 3-5-2. Πού, δεξί στόπερ. Γιάννενα. Να τον έπαιρνε ο Πετράκης. Ο Ατρόμητος κατά συνθήκη μπορεί να παίξει. Ο Ατρόμητος με τον Λάγκη. Εξάνθη δεν έχουν παίξει ποτέ με τριάδα. Ναι, ξέρεις ότι έχασε την καριέρα του για αυτό τον λόγο. Τρίτο στόπερ σαν δεξί μπακ. Τρίτο στόπερ σαν δεξί. Πόσο παίζει Αλπικού. Αλπικουέτα. Αλπικουέτα. Γαμώ το ότι μπερδεύω την γλώσσα. Αλπικουέτα. Αλπικουέτα. Παίζει. Είναι και σωματικά προσόντα. Και ψηλό. Πραγματικό μπακ και... είναι. Ναι. Αλλά είναι αυτό. 1,83-1,84. Είναι μερικοί αθλητές οι οποίοι χάνονται γιατί δεν του λογοκρίνουν. Ο Τροσίδη θα μπορούσε να παίξει δεξί στόπερ. Άνετα. Λόγω προσόντων. Βεβαίω. Βεβαίω δεξί στόπερ. Κατά συνθήκη να γίνει μπακ. Και μη σου πω. Μη σου πω το Ρωσίδη, αν το πάρουν στον Ολυμπιακό ή στην οποιαδήποτε ομάδα. Σε εμάς θα έρθει να κλείσει την καριέρα του. Ναι. Αγαπάει την Ξάνθη και το χωριό τον Πετινό. Κοίταξε, όχι, τον Πετινό, από τον Πετινό είναι. Ναι. Δεν ξέρω από πού είναι, από τον Πετινό ή από τον Τζαλαπετινό. Από τον Άρη Πετινού ξεκίνησε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι εγώ έχω τη φιλοσοφία. Έφυγε στα 23, στα 25, μου ήρθε στα 32, δεν σε θέλω. Δηλαδή, αν ήμουν παράγοντα σε μια ομάδα, προπονητή. Και μου έλεγε, έφυγε ο τάδε παίκτη 23 χρονών 24. Τώρα είναι για 32, για μια μεγάλη ομάδα. Και πολύ καλά έκανε εξωτερικό. Και πήρε τον... Μπράβο. Έκανε. Μπράβο και θα... με τις ευχές μου. Μπράβο. Ήρθε 32. Να πάει στον Αποέλ. Δεν τον θέλω. Να πάει στη Δόξα Δράμας. Δεν τον θέλω. Δεν τον θέλω πίσω. Δηλαδή είναι σαν να μικραίνει. Σαν εξάρι πάντως για την Ξάνθη μας κάνει. Μπορεί. Εντάξει τώρα, εγώ δεν σου μιλάω για την Ξάνθη. Σου μιλάω για πάω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και μέχρι εκεί. Και Άρη, ας πούμε, αν ανέβει και η Ηρακλή αν ανέβει. Ναι, νομίζω μέχρι ότι, εκεί. Νομίζω ότι ο Τροσίδης δηλαδή μου φεύγει εμένα, ας πούμε, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, λέμε. Έτσι. Άρης. Νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη από χρήματα. Στάσου, ρε, άστο. Και νομίζω ότι καλά θα κάνει να έρθει να κλείσει την καριέρα του σε εμάς. Μου φεύγει ο Βιερίνια. Μου φεύγει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Ήρθε ο Βιερίνια. Κακός. Ήρθε ο Μυραλάς στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Για τις μεγάλες ομάδες μιλάς καθαρά. Ναι, κακός. Το Ρωσίδης κακός. Αβραάμ Παπαδόπουλος στα 33 στον Άρη. Πάνε παίξε στην Ξάνθη. Πάνε παίξε στον Ατρόμητο. Δεν σε θέλω. Μου φύγες. Ήσουν πολύ καλός. Από εκεί και πέρα τελείωσες. Πάντως ο Ανατολάκης πήγε στον Ατρόμητο και τον έριξε. Δηλαδή ήρθε ο Ορφανός. Πήρανε στον ΠΑΟΚ τον Ορφανό. Δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγε και στον ΠΑΟΚ ξαναγύρισε. Δεν το θυμάμαι. Ποιος τον έφερε πίσω. Κακός. Καλαμαριά να πάει. Πανιόνιο να πάει. Ξέρω εγώ. Ηρακλή να πάει. Να πάει, όχι σε μένα, να τον ξαναφέρω πίσω. Αυτά είναι επικοινωνιακά σφάλματα για μένα. Εγώ λέω πως θα λειτουργούσα στην ομάδα μου εάν είχα αυτούς οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν τα γεράματα και να κλείσουν την καριέρα τους. Όχι. Ωραία, είπαμε και αρκετά πράγματα για την ομάδα μου, την Ξάνθη. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι τώρα στην κομιδή. Ναι. Και θα σώσουμε εύκολα την κατηγορία. Ναι. Τώρα, αν προκύψει κάτι καλύτερο. Όλοι το θέλουμε. Άξιρε, σώσου εκεί πέρα να πηγαίνει. Και οικονομικά πέρα. Είμαστε μια χαρά. Να παίρνει και με το καινούριο αμάξι που θα πάρει τώρα, γιατί εσύ έχει 300.000 χιλιόμετρα. Εγώ έχω ακόμα 190, έχω ακόμα δρόμο λίγο. Εντάξει, λίγο ακόμα έχω, το κρατήσω και το βάλω σε ένα μουσείο, το Κόρτομα να πούμε. Ραπτόπουλε, αυτό που έκανε ο αστυνομικός στην Αθήνα είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που έκανε ο Παρασίδης. Τι μπορεί να έγινε άραγε εκείνη τη νύχτα στους νέους επιβάτες. Τουλάχιστον ο Θόδωρος δεν σκότωσε τα παιδιά του. Λέω 553. Ράπο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα τον Αύγουστο, η ΑΕΚ το Σεπτέμβριο και ο Γιάβρος θα το πάρει, λέει, και πάλι το Μάιο. Ό,τι και να λες τώρα, κατάλαβα γιατί κλείβεις τον ΠΑΟΚ. Εκπομπή θα πάρεις
Πόπο, θα ήθελα, λέει, να δω τα μούτρα του Τζόρνταν όταν θα κάνει την πρώτη εκπομπή με πάνια στο Ε. Θα είναι σαν γαλασμένο γιαούρτι ο 5-12. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν είπα ότι θα πάω. Δεν μου λες για τα λεφτά θα ξανά έκανε εκπομπή με τον Τζόρνταν. Για τα λεφτά. Για τα λεφτά. Δηλαδή, μια καλή οικονομικά πρόταση θα τη δεχόσουν. Να σου λέγανε όμως να μην χαλάσει αυτό το δίδυμο. Σας στέλνουμε τους δύο μαζί. Πόσα δίνει. Είδες. Όλα έχουν το δίμημά τους. Ναι, πόσα δίνει. Ναι. Μιλάμε ένα καλό πακέτο. Ναι. Ένα δεκαχίλιαρο το μήνα. Σου λέω εγώ ένα ποσό τέτοιο. Με ρωτάς. Φυσικά και θα πηγαίναμε για τέτοια ποσά. Ξέρεις πώς φτιάχνουν οι. Θα γίνεις πραγματικός από το Μελόπουλος δηλαδή μετά. Μα εγώ λέω ότι η εκπομπή μου λέγεται Μαρμίτα. Μαρμίτα. Ναι. Εγώ λέω ότι όλα γίνονται για τα λεφτά. Φτιάχνονται οι σχέσεις για τα λεφτά, χαλάνε οι σχέσεις για τα λεφτά. Ο άλλος για το διαμέρισμα σκότωσε γυναίκα, πεθέρα και κόρη. Αυτό το γνωρίζουμε, εντάξει. Για ένα διαμέρισμα. Δηλαδή, τι θα έκανα, άμα του καβαλιόταν η γυναίκα, τι έπρεπε να σκοτώσει και τους θείους και τις θείες. Αυτό είναι αδιανόητο. Εντάξει. Τώρα, εγώ τη συμβουλή που δίνω, ένας καταφύσιν νευρικός άνθρωπος, όπως είμαι εγώ, άμα δείτε ότι γίνεται φασαρία και ένταση, καφενείο. Το καφενείο. Ο Γιάννης λέει, του είπε ένας να κάνεις βόλτες, λέει. Γύρω λίγο από το σπίτι και να ξέρει να πηγαίνεις μετά. Σίγουρα θα γλιτώσει κάποιος από εκεί. Κατάλαβες. Καφενείο. Τα καφενεία γιατί είναι γεμάτα. Γιατί είναι τα καφενεία γεμάτα. Ο μπαμπάς σου πάει στο καφενείο. Ποτέ. Ποτέ. Πού πάει. Σπίτι. Σπίτι κάθεται. Σπίτι κάθεται. Ανοίγει και την τηλεόραση. Βλέπει τα highlights του Κοσμοτέ. Χαλαρώνει. Χαλαρώνει, Βλέπει και ποδόσφαιρο. Βλέπει και περνάει η ώρα του. Περνάει η ώρα του. Μάλιστα. Ο 315. Ράψει το κουπόνι του στοιχήματος. Στο εξωτερικό έχει μόνο το Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή από Β' Εθνική. Εκτός από μεγάλες στοιχηματικές εταιρείες. Σχολίασε. Ναι, σχολίασε. Λοιπόν, αύριο έχουμε Β' Εθνική, Τετάρτη και Πέμπτη. Να πούμε ότι η ομάδα του Άρη δοκιμάζεται στο σκληρό Αίγιο από όπου κατάγεται ο κύριος Πανός. Ναι. Ο προπονητής δηλαδή του Άρη παίζει τη ιδιαίτερη πατρίδα του. Ναι. Έχει γίνει, ας πούμε, για την ομάδα του Πανεγιάλου είναι κάτι ιδιαίτερο ο κύριος Πανός. Ναι. Και σαν παλέμαχος και σαν προπονητής. Ναι. Εκεί καθιερώθηκε και με μεγάλος, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά στο και προπονητικά στο Αίγιο. Ναι. Κεραυνός Αιγιαλίας. Εκεί ναι. Κοντά είναι και η πατρίδα του κ. Παγιανόπουλου, του Διονύση, του αγαπητού ηθοποιού. Εξωδεξιά στο Κεραυνό Αιγιαλίας έπαιζε ο Διονύσης. Εξτρέμ. Από το Διακοφτό. Ναι. Είναι πολύ κοντά στο Αίγιο. Εξτρέμ. Είναι ναι. Μια όμορφη κομμόπολη της Πάτρας. Εξωδεξιά ο Διονύσης. Αν και μικρή ναι. Πόλη θα πούμε, κομμόπολη. Ποια. Το Αίγιο. Το Αίγιο. Ναι. Λοιπόν, το μάτς είναι πολύ κρίσιμο για τον Άρη. Είναι αυτό που λέμε κοντά. Έχεις πάει στο Αίγιο να δεις μάτς. Ακόμα όχι. Έχω πάει. Ποιο είναι στον Αλέφαντο. 12 ετών πήγα. Πανεγιάλιο σε παρόμοιο κύπελο. 0-1. Στο 117. Χώμα ή χόρτο τότε. Χώμα. Χώμα, 7.000 κόσμος. 6-7.000 κόσμο. Όλο το χωριό πήγε στο Αίγιο. Πανεγιάλιο σε παρομή 0-1. Πόσο κύπερα. Κόσμο έχει το Αίγιο και πήγε. Ξέρω ότι στο διάλο γινόταν. Ματσάρα. Λαϊκό προσκύνημα δηλαδή. Και ο Μαδάρο Πανεγιάλιο, νότιο όμιλο τότε. Ο Πανεγιάλιο λοιπόν υποδέχεται με τον Άρη, ο οποίο έχει προβλήματα. Την επόμενη χρονιά Πανεγιάλιο πήγε ημιτελικό κυπέλο Ελλάδο. Το 81. Το 80, το 81, ναι. Τη χρονιά που έπαιξε Πάκο Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια. Το 3-1. Πέρα του Ολυμπιακού. Ο Μαδάρο Πανεγιάλιο. Με ποιον έπαιξε ημιτελικό Πανεγιάλιο. Με τον Ολυμπιακό. Μόνο παιχνίδι. 0-3 στο Αίγιο, 3-1 στο Καραϊσκάκι. Β' Εθνική ο Πανεγιάλιος. Β' Εθνική ο Πανεγιάλιος. Δηλαδή είναι ομάδα Β' Εθνικής έχει παίξει από το τελικό κυπέλλου. Να είναι στη Β' Εθνική. Ομάδα νομίζω καμία. Β' Εθνική καμία. Στην Ελλάδα. Μέχρι τετράδα έχει φτάσει. Στην Ελλάδα. Μέχρι τετράδα. Τετράδα. Ναι. Ο Αγροτικός Αστέρας που ήταν Γ' Εθνική έχει παίξει τετράδα. Ο Μακεδονικός έπαιξε. Ήταν Β' Εθνική όταν έπαιξε το 80. Ο Παρομή Μακεδονικός όταν αγοράσαν αυτό το παιχνίδι. Το 80. Πηγαίναμε εμείς το 80. Πηγαίναν αυτοί. Με την Καστοριά. Χάσανε την Καστοριά. Ήταν Β' Εθνική ο Μακεδονικός. Τους έκανε τον πισινό. Ο Ηρακλής το 15 Τσιόνις. Με την Ξάνθη. Ναι. Νομίζω. Ναι. Ο Απόλλων Αθηνών. Τελικό δεν έχουμε. Ο Απόλλων Αθηνών το 15 με τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε Β' Εθνική ομάδα. Ποτέ. Να πάει τελικό κυπέλλου. Όχι. Δεν έχουμε. Υπήρξε μια ευκαιρία τη ΑΕΚ ναι. Πριν δύο χρόνια. Ναι. Που πήγε να αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, Άκη είναι τώρα. Εντάξει, θα μου πει Β' Εθνική. Β' Εθνική ήταν τότε. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν έβαλε τρίτο στόπερο Δέλα, κοιμήθηκε. Κόντεψε ο Ηρακλής ναι. Με την Ξάνθη. Κόντεψε. Κόντεψε. Εκεί ναι. Πέρα. Δεν πήγε, όχι. Ωραίο στατιστικό έβαλε. Πολύ ωραίο στατιστικό. Δεν έχει πάει καμία ομάδα που να είναι στη Β' Εθνική τελικό. Ναι. Όχι. Δεν ξέρω αν ο Όφη του κ. Παπαδόπουλου έχει τέτοιες βλέψεις φέτος. Και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, το είπα εγώ πριν την εκπομπή, σήμερα πριν το ματς, στο σχετικά με το Μάτος και το συνολικό του. Τη συνολική του παρουσία στον ΠΑΟΚ. Λέει το μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Μάτος, όσο βιονικός κι αν είναι, έπρεπε να παίξει σήμερα. Αγγλικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει, μόνο δύναμη. Ο Γκουαρδιόλα απέτυχε παταγωδό στην Μπάγκερ που έχει πιο βαριά φανέλα από Σίτι. Γιατί απέτυχε παταγωδό, παιδιά, στην Μπάγκερ. Ναι.
τρεις συνεχόμενες χρονιές την είχε με τελικά Champions League και έπαιρνε το πρωτάθλημα από το Φεβρουάριο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις συνέχεια repeat στο Champions League. Ο Μάτος, όσο βιονικός και αν είναι, έπρεπε να παίξει σήμερα. Δηλαδή, για άλλα, με άλλα λόγια. Ποιος να παίξει δεξιός μπακ. Ο Δελιγιαννίδης. Έπαιξε αριστερός. Και ας παίξει αριστερό μπακ. Ο Κρέσπο. Ξέρω, ο Κρέσπο, η Δέσπο, εγώ, εσύ ποιος. Όποιος θες. Σιγά, τα τρίκαλα έπαιζε. Ξεκούραστο μια φορά. Δηλαδή, τι φυρί-φυρί πας στο καλύτερο σπέκτα, τον χάσεις βιολογικά. Ας πάρει πάει στην Καλαμαριά 90 λεπτά ο Μάτος. Πάει στα τρίκαλα 90 λεπτά ο Μάτος. Θα παίξει τη ρεβάνς. Τώρα θα παίξει τη ρεβάνς. Πάλι το Μάτος θα βάλει στο 5-1. Όχι, δεν νομίζω. Έλεος. Έλεος. Και ο Μιστακίδη σήμερα πήρε 10 λεπτά συμμετοχή. Πάρ το Μιστακίδη. Καλά έκανε και τον έβαλε 10 λεπτά μόνο. Το παιδί το βαρύ το γήπεδο. Μην πάρει το παιδί, ξέρω εγώ, πάθηκα μια υποτροπή. Φοβισμένο θα ήταν. Χτύψει το φρύδι του εκεί πέρα, μάτωσε. Ποια πάλι. Πήγε να πάρει μια κεφαλιά πριν ναι. Το 5-1. Εντάξει, το την πήρε. Κόντρα εκεί με το κοτσόνι, βέρτε το θυμάμαι. Το σφιδοφρύδια σε σκιστή. Ήθελε μετά ξαναμπεί γρήγορα τα να πόδια, παίξει. Τα πόδια να μείνει. Θα πάρει συμμετοχή νομίζω στο παιχνίδι με τα τρίκαλα. 5-1 έληξε. Θα πάρει. Στη ρεβάνση. Είναι ευκαιρία. Και με το Λεβαδιακό ένα 20 λεπτά κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Α το βάλει δεξιμπακ. Το Μιστακίδη. Τι δει και τι έγινε. Απαιτητική θέση είναι. Εντάξει με τα τρίκαλα. Πάρει 10 κούρσε. Να έρθει σε φόρμα. Τι να κάνουμε. Τον τρυπήσουν από εκεί. Τι να το κάνουμε. Σήμερα τα τρίκαλα. Α κάτι... βάλει το Μιστακίδη δεξιμπακ. Σήμερα τα τρίκαλα μπακ, να βάλει κάτι απίθανο. Να βάλει το Δελιγιαννίδη αριστερό μπακ. Α βάλει και το Πούγκουρα στόπερ, ξέρω εγώ. Έβαλε ο προμηθευτή ναι. Τρικάλο αριστερό εξτρέμ που είναι αριστερό μπακ. Εντάξει. Δεξί εξτρέμ που είναι δεξί μπακ. Εντάξει. Με τρία στόπερ και το ένα στόπερ έπαιζε δεξί ο μπακ. Ναι. Χαμό γινόταν. Ναι. Να δούμε και τα άλλα μηνύματα. Ναι. Λοιπόν. Και να πάμε σε γραμμέ σιγά σιγά. Και για Β' Εθνική τι να πούμε ρε παιδιά, εντάξει, γιατί είναι μόνο το Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή. Ο 700 είναι η χειραφιλία σε εμάς. Να... Έλα ρε, να κάνουμε παρέα όποτε θέλεις, να δούμε και μάτς. Φέρει και την κοπέλα σου και έλα και μόνος σου και όποτε θες, τι θες τώρα. Δηλαδή στέλνεις μήνα μας κάποιον που είναι απρόσιτος. Αύριο θα στέλνεις μήνυμα σε κάποιον που είναι απρόσιτος, στέλνεις μήνυμα σε κάποιον που δεν έχει πολύ χρόνο. Όπου βλέπω μάτς, όπου δουλεύω, σκάσε μύτη να πιούμε καφέ. Αύριο θα δεις παιχνίδια. Ναι. Έχει Άρη 3. Ναι. Καλαμαριά στις 5. Όχι. Δεν τη δεις την Καλαμαριά. Τι άλλα μάτς έχει. Την ίδια ώρα παίζει Πλατανιάς Ολυμπιακός. Όχι. Βράδυ Πανετολικό ΣΑΕΚ. Ναι. Σοσιεδάδ Σεβίλη. Σοσιεδάδ Σεβίλη. Όχι. Δεν σου αρέσει το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ναι, άμα δεν πάρουν Ρεάλ Μπαρσελόνα Ατλέτικο δεν βλέπω. Η Ατλέτικο Τσάστραβά έφτασε δεύτερη. Αθόρυβα, δεν έχει χάσει ακόμα. Ναι. Σημειώνει, προπονητά Ραφ. Τα έχουμε ξαναπεί. Αν μπορούσες από όλες τις μαρμίτες και ράδιο να πάρεις 4 άτομα για εκπομπή στο Έψιλον, ποιοι θα ήταν για μια κάλτη εκπομπή? Δύσκολο ερώτημα. Καλό ερώτημα για τη δεύτερη ώρα. Ξαναδιαβάζω. Αν σε παίρνανε στο Έψιλον και αν μπορούσες από όλες τις μαρμίτες και ράδιο να πάρεις 4 άτομα για εκπομπή στο Έψιλον, ποιοι θα ήταν για μια κάλτη εκπομπή? Ωραίο. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Το θέμα δεν είναι εγώ και το Έψιλον. Το θέμα είναι ο Καμόνο και το Έψιλον. Εκείνο είναι το πικάντικο. Εγώ. Έχω κάνει και τηλεόραση και τα λοιπά. Εκείνο είναι το πικάντικο. Το οποίο θα συζητηθεί το μεσημέρι αύριο. Ο Κόκκινος έχει άποψη. Θα μας την πει την άποψη ο Κόκκινος. Για να δούμε τι άποψη θα έχει ο Κόκκινος. Ο Γρηγόρης μας. Βέβαια, μας. Μας. Ωραίο ερώτημα. 4 άτομα. Ποιους τα παίρναμε? Ποιοι γράφουν στο γυαλί. Καλό ερώτημα τώρα. Χατζινάκο δεν θα έπαιρνα. Δεν γράφει στο γυαλί. Δεν γράφει. Ο Στέφανος γράφει. Γράφει αλλά δεν μιλάει. Δεύτερον, απορρίπτονται αυτοί οι δύο. Μετά είναι και δεξιά στοιχεία, οπότε το κανάλι εκείνο είναι και πιο αριστερό. Οπότε απορρίπτονται και ο Γιώργος. Φιλοφρονημένος. Με τα μέλια δεν έχει χρόνο. Αριστερός. Δεν έχει χρόνο. Μαρμίτα. Η παλιά μαρμίτα πιστεύει. Και ράδιο. Η παλιά μαρμίτα έχει στελέχη να σου προσφέρει. Ή είναι πλέον απόμαχοι. Κοίταξε τώρα, είναι παλέμαχοι τώρα, δεν ξέρουμε τι. Μπουγάτσα, Στρέγια, Ντρούλινγκ, αυτοί. Είναι παλέμαχοι αυτοί, είναι καλοί. Είναι παλέμαχοι. Οπότε απορρίπτονται λόγω πολλών χρόνων που έχουν να κάτσουν στον πάγκο να πούμε. Είναι ανενεργοί πια, χωρίς ρυθμό. Ναι, πρέπει να βρουν ένα ρυθμό. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό τώρα. Γρηγόρης Κόκκινος. Καλτ φυσιογνωμία, βέβαια. Ένας αυτός. Τον πιστεύεις τον Γρηγόρη. Καλτ. Γράφει το γυαλί ο Γρηγόρης μας. Όχι. Φοβάται την κάμερα ο Γρηγόρης μας, επειδή είναι γουρνοκέφαλος ο Γρηγόρης μας. Φοβάται την κάμερα επειδή είναι άσχημος ο Γρηγόρης μας. Ενώ και εμείς που είμαστε άσχημοι δεν φοβόμαστε την κάμερα. Κοιτάμε στα μάτια. Ποκολόκο. 100%. Τον έκανε στο Πασχάλη. Αριστερό στοιχείο είναι. Είναι σιριζο κομμουνιστικό. Βέβαια. Αναρχικό στοιχείο. Το βλέπεις μάλλον. Δικός μας, ε. Δικός μας, ναι. Νομίζω ναι. Ότι θα γίνονται το κούμπο του Εψιλον. Ότι το κούμπο του Εψιλον. Κακώς δεν τον έχει κάνει πρόταση. Ο Σαββίδης στον Μπόκο Λόκο. Μεγάλη φίρμα. Κόκκινος λοιπόν Μπόκο Λόκο 2.
Άλλους δύο θέλουμε. Κιτόμπο, Κιμπόκο. Κιμπόκο, ναι. Ο Κιμπόκο πρέπει να πάρει έδρα στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα Κούτρας. Δηλαδή, αν υπάρχει επιστήμη, εγώ θα έκανα στο πανεπιστήμιο το τμήμα της Κούτρας. Πώς μπορεί να τη βγάλει την. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Μαλάτο, Γιάννη. Για Κούτρα. Για την εκπομπή. Φυσιογνωμικά. Φυσιογνωμικά. Δεξιό στοιχείο. Δεξιό στοιχείο. Δεξιό στοιχείο. Απορρίπτεται λόγω φιλοσοφίας. Θέλουμε δημοκρατικά στοιχεία. Δεν θέλουμε δημοκρατικά στοιχεία. Δεξιό στοιχείο. Κάποιο πιο έτσι, πιο. Καμόρα. Καμόρα. Ανατρεπτικός. Ανατρεπτικός. Ραγκάτσι. Ραγκάτσις. Ραγκάτσις. Ναι. Ραγκάτσις. Έχει και την προφορά αυτή την ωραία. Ναι, το Λάμδα. Θα τον απορρίψουν ο Φουρτιώτης. Μόλις δει τον Ραγκάτσι, θα του πει: Ελλάδα, τα γαρόβλαχια να πούμε που ήρθες εσύ με το Λάμδα αυτό εδώ πέρα. Πάρ' το τρένο και γύρνα πίσω. Μόνο το Λάμδα που λες να πούμε. Θα σε πάρε δρόμο και φύγε να πούμε. Ποιος καλτ άλλος μπορεί να είναι. Καλτ. Καλτ όμως. Πραγματικά καλτ. Ό,τι και να σκεφτούμε. Εντάξει, μπορεί να φέρει και μη αθλητικό πρόσωπο. Δεν απαραίτητο να είναι από τον αθλητικό χώρο. Ποιο να για. Να μας βοηθήσουν και οι ακροατές. Μπορεί να είμαστε ντεφορμέ εμείς τώρα, να μην μπορούμε να σκεφτούμε. Κάλτε έτσι φυσιογνωμία για εκπομπή και τα λοιπά και με άποψη πάνω στο ποδόσφαιρο, χωρίς να είναι απαραίτητα να προέρχεται από τον αθλητικό χώρο. Μια γυναίκα θα έφερνε στο πάνελ. Με τίποτα. Δεν θες γυναίκες. Μα τι να προσφέρει η γυναίκα στο καλτ. Άμα καταρχήν ο καλτ με τη γυναίκα μπορεί να σκαλώσει. Να είναι ευγενής καλτ. Λέει πώς μιλάς έτσι μπροστά σε μια γυναίκα. Δηλαδή μια Μαλβίνα Κάραλη δεν σου άρεσε. Με τη Μαλβίνα Κάραλη εγώ ήταν η μοναδική. Μια τέτοια γυναίκα. Φυσιογνωμία. Ναι, εγώ με τη Μαλβίνα Κάραλη είναι η μοναδική γυναίκα που αν ήταν εν ζωή θα ήθελα να κάνω εκπομπή μαζί της. Μόνο με τη Μαλβίνα Κάραλη. Αλλά πέθανε μια. Γιάννα Κανέλη που έχει και την παράδοση. Τίποτα δεν τη γουστάρω. Δεν τη γουστάρω. Δεν μ' αρέσει, όχι δεν τη γουστάρω. Μαλβίνα Κάραλη full. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Μαλβίνα Κάραλη μόνο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, λαλά, 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 λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ είμαστε με κτηνίατρο. Πώς μ' αρέσει ο χειμώνας, γιατί μ' αρέσει ο χειμώνας, ρε γιατρέ. Θα μπορούσα να πάω να ζήσω στο Λονδίνο άνετα. Σου αρέσει γιατί μπορεί και κρύβεσαι πιο εύκολα. Είναι αυτό. Σου αρέσει να ντύνεις και να είσαι διακριτικός, να μην δίνεις το στίγμα σου. Ναι. Γι' αυτό λες. Ίσως. Ο σκούφος και αυτά και τα λοιπά. Πήγα να πάρω ένα σκούφο να πούμε που φοράνε οι κομμουνιστές που πετάνε σε τράπεζες αυτό που έχουν τα μάτια μόνο. Και δεν βρήκα. Θα βρω όμως. Καλημέρα. Face, θα βρω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
Από Αλεξάνδρεια. Από το Γιδά. Έλα, καλημέρα. Ο Κρεμίδας ο Κώστας, συνταξίουχος αστυνομικός, με έβαλε ο Ανδρέας, τρώω ψωμί, δόξα τω Θεώ. Με έβαλε ο Ανδρέας, μου άρεσε η ειλικρινιά σου. Τώρα, γιατρέ, άκου Κωστή. Ναι. Λοιπόν, εγώ στο Αίγιο υπηρέτησα 1,5 χρόνο στην τροχία, ήμουν στην τροχία σαν ζητάς. Ωραίος. Το Αίγιο δεν είναι χωριό, γιατρέ. Είναι μικρή πόλη. Όχι, είναι πόλη, είναι πόλη. Όχι, όχι, δεν είπε χωριό. Το Διακοφτό είπε χωριό. Α, το Διακοφτό, εντάξει. Του Διονύση Παπαγιανόπουλου. Είναι μια πόλη των 65.000 κατοίκων με τα προάστια και γύρω. Σαν την Καβάλα, σαν την Δράμα είναι, ναι. Όχι, όχι. Νομίζω όχι, ότι είναι η ατμομηχανή παραγωγή σταφίδα στη χώρα μα, η περιοχή τη Αιγαλία. Ναι, 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 ναι. Πολύ είναι σταφίδα, πολύ σταφίλη, κρασί, τσίπουρα δεν κάνουν κάτω. Γιατρέ, όταν πήγαινα εγώ τότε που υπηρετούσα εκεί πέρα, πήγαινα από τον Άγιο Νικόλα, από την Ιτία πήγαινα, έπαιρνα το καραβάκι και πήγαινα απέναντι. Τώρα αυτό το καραβάκι έχει κοπεί τώρα. Αφού έχει γίνει και η γέφυρα, τώρα από το Χαρίλο Τρικούπη γύρω-γύρω από το Ξυλόκαστρο, από το Βραχάτι εκεί, από την Κόνεθα, από τα Ίσθυμια εκεί, θα κόψει αριστερά και θα βγει. Αλλά είναι ωραία πόλη του Αίγιο. 30 χιλιόμετρα την Πάτρα, δεν είναι. Τώρα το Αίγιο. Το 90% Ολυμπιακή. Όπως ναι. Είμαι και εγώ φυσικά. Βέβαια. Πολύ λογικό το θεωρώ. Ναι, αυτά. Ναι. Ήμουν 1,5 χρόνο εκεί πέρα. 1,5 χρόνο. Έκανα και στην Πάτρα παλιά. Εποχές. Δεκαετία του 80. Όταν βγήκα από τη σχολή χωροφυλακής Ρεθύμνου. Εγώ βγήκα σαν Έλληνας χωροφύλακας. Ναι. Λοιπόν, όταν βγήκα από τη σχολή χωροφυλακής. Έκατσα εκεί στην Κρήτη 2 χρόνια, μετά μεταθέσει από εδώ από εκεί. Ζωάρα έκανε, σταμάτα, μην παραπονιέσαι. Όχι, όχι, κάτσε να σε πω, Κωστή. Και το 85 η μάνα μου εδώ στην Αλεξάνδρεια μιλούσε, δεν ξέρω ποιο, ένα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Σηκώνει η μάνα μου τη σημαία, πάει ο πατέρα μου, ρε Όλγα, κάτσε τώρα να στείλω μετά. Και τελικά με στείλαν μετάθεση στο Αίγιο. Δεν πειράζει, όμω πέρασα καλά, εντάξει, ωραία ήταν και ωραία. Καλό κόσμο. Και τώρα που του παρεξηγούν και του λένε και έτσι και ξέρω εγώ αυτά τα ακούω, Βηρεσέ. Δεν πήγα στη Βέρεια γι' αυτό. Ναι. Όχι, μάρα, πια δεν ναι. Θέλω να κοιτάξω τώρα, δεν θέλω. Ναι. Εγώ όπου ήμουνα μακριά πέρασα καλά και δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ήμουνα και τα τελευταία μου χρόνια ήμουνα και στη Βέρα και στο πλατή εδώ που είναι τα τρένα. Ναι. Δόξα τω Θεώ, δεν. Α τα δόξα τω Θεώ, γιατί πολλά δόξα τω Θεώ είπε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Σε χαιρετούμε, παλέμαχε ζητά. Λέει δόξα τω Θεώ 10 φορέ είπα άνθρωπο. Ευχαριστημένο είμαι. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε. Τι έγινε, ρε φίλε, γιατί βαρύ σήμερα να πούμε. Πολύ βαρύ. Έχει κλείσει η φωνή μου, ρε Σικώστα. Και εμένα πριν 10 μέρες είχε κλείσει η φωνή μου. Φλέματα, ιστορίες, μίξες, πονοκέφαλοι, το ξεπεράσαμε. Λέγε. Δεν έχω το έχω ξεπεράσει ακόμα. Για λέγε. Ηρακλειδέας από Τσουρώνα σου κάνει το πάνελ. Ηρακλειδέας. Από Τσουρώνα σου κάνει το πάνελ. Το Τσουρώνα τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Να το πω στα ελληνικά. Ηρακλειδέας από το Ρόντο. Το Ρόντο. Κάνει το πάντερ. Ναι. Έχω πολλά μηνύματα. Ο Μένιος ο Αριανός από Χαλάστρα. Πιστεύω ο καλύτερος όλων. Κάλτη φυσιογνωμία. Ναι. Να παντρεύτηκε και εξαφανίστηκε μετά το γάμο. Τον χάσαμε. Πολύ καλός. Νίκος Εφοριακός. Άμα δεν είχε πεθάνει ο Ναούμε θα τον έπαιρνε σίγουρα. Βέβαια. Άμα ζούσε ο Ναούμε, βέβαια. Τον είχαμε στην. Βέβαια. Σωστό. Κάλτ φυσιογνωμία Βαφιάδης και να εξηγεί επί μισή ώρα γιατί δεν τον πήγε. Γιατί, όχι Βαφιάδης. Ο Πόντιος, πώς το λένε. Ολλανδός είναι Βαφιάδης. Φωτιάδης, ρε. Φωτιάδης, ρε. Ποιος Βαφιάδης. Παρακάτω. Έλα, σ' ακούμε. Δηλαδή, σου κάνω έτσι. Αν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, θα ήμουν εκεί κάθε εβδομάδα, δηλαδή είμαι εδώ μακριά. Αναστήστε το Ναούμε. Ο Παύλος από την Δαρδανελίων. Η μεγαλύτερη κάλτ φυσιογνωμία που έχει. Σαπαντάνε για το μακεδονικό σε επανομή, ε. Ποιος? Κάποιοι φίλοι του Μακεδονικού. Το μας το πήρανε εμείς με τα χαρτάκια που πετούσαν στα στημένα και. Τι λέει? Μπερδεύαμε το λάτσιο τον τερματοφύλακα. Δεν ήταν στημένο, μακεδονικά. Καθόλου στημένο δεν ήταν. Λέγε φίλε, ναι. Το έχεις βιώσει αυτό το μας μακεδονικό σε επανομία. Του στήσαν κανονικά. Εντάξει. Λέγε φίλε. Με το Φωτιάδη έχει υπάρξει κάποια σύγκρουση, κάτι. Ο Φωτιάδης λέει θέλω περισσότερο χρόνο, θέλω περισσότερο αέρα, θέλω περισσότερο συμμετοχή. Πόσο χρόνο πια να πάρει, δε παιδάκι μου. Δεν ξέρω ρε φίλε, από το πρώτο μήνα άμα μου ζητάει τώρα να γίνει συμπαρουσιαστής, καταλαβαίνεις ότι την εψωνίζει κανονικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ο Φωτιάδης είναι για λίγο, είναι να πάρεις μια πρέζα λίγο. Το κακό είναι ότι έφυγε ο Πετρουλάκης από τα ράδια, θα τον έστελνα να κάνει το 12-2 εκεί πέρα, μετά από κάνα χρόνο. Αλλά δεν μου κάθεσε. Γελάς ηλίθιε. Γελάς ανόητη. Το γιατρό. Όχι το ίδιο χαρακτηρισμό.
παρακαλώ. Μα ναι. Σοβαρή αυτό. Ναι. Τον κύριο γιατρό θα ήθελα τον να. Τον κύριο γιατρό. Τα ξέρει. Ναι. Τα ξέρει όλα. Γιατρέ μου, με σινεμά ασχολείστε. Σινεμά. Όχι ιδιαίτερα πολύ. Κάτι ψηλό πράγματα. Κινηματόγραφο δεν είμαστε και πολύ. Ναι. Εντάξει, μου αρέσει ο κινηματογράφος, αλλά δεν είμαι αυτό που λέμε. Κολλημένος με το άθλημα. Ούτε με το θέατρο πολύ το βλέπω να πηγαίνει. Πιο πολύ κινηματογράφος μου αρέσει. Πάει σε κάτι ροκοκαταστάσεις. Τέκνο μουσική και τέτοια. Ναι, δεν πάει. Ακούμε για κινηματογράφο. Τι θέλεις να μου ρωτήσεις. Τι έχεις πιάσει. Εντάξει, εφόσον δεν είσαι στο σινεμά, πάμε άλλη ερώτηση. Από μουσική τι πιάνουμε. Από μουσική ηλεκτρονικό ήχο. Μια που είσαι και από Καναδά, Τορόντο. Εκεί έχει ναι. μεγαλώσει και έχει καλλιεργηθεί καλά, το θρύλος του Plastic Man, η Ρίτσι Χότιν. Κατά κόσμο, ο οποίος τώρα βέβαια ζει στην Ευρώπη. Ναι. Πες μου, τι άλλο θες να... Από NDA σκαβάζουμε βλακίες ακούς. Τέλος πάντων, από NDA ασχολείσαι. Του παρακολουθώ, συμμετέχω, ναι. Συμμετέχεις. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σου. Σε επίπεδο μονάδων και ομάδας νομίζω ότι οι Warriors ακόμα είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι. Μακράν της δεύτερης. Τώρα στην Ανατολή υπάρχει μια έτσι διαφοροποίηση, μια και η Βοστόνη πήρε τον Kyrie Irving. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα της Ανατολής. Kyrie Irving, κύριε Λέισον που λέει και ο κύριος Κουντής θα περιγράφει Kyrie τα παιχνίδια. Kyrie Irving. Ναι, ναι. Εντάξει, γενικότερα μου αρέσει πιο πολύ το μπάσκετ της δυτικής ακτής, είναι πιο αλέγκρο, ενώ η Ανατολή έχει πιο ξύλο, ειδικά η παλιά φρουρά Detroit Pistons, Bad Boys εκεί του Detroit, με τον Dennis Rodman στα καλά του, μου άρεσε περισσότερο και φυσικά η θρυλική Chicago Bulls με τον ένα και μοναδικό Jordan. Τη χειρότερη ομάδα όλων των εποχών κατάντησες να υποστηρίζεις καλά, δηλαδή... Ήσουν η Ερακλάρα, έγινε Ξάνθη και είσαι με Detroit Pistons. Στο Detroit γεννήθηκε το τέκνο. Εντάξει, δεν μπορούσαμε κάτι άλλο στο NBA. Detroit, Motor City. Εντάξει, βιομηχανίλα, έγκλημα. Detroit, Robocop, ναι, μπράβο. Ωραίο το Detroit. Σκοτεινό. Σκοτεινό. Είναι για άλλους ανθρώπους. Είναι για τη δική μου την κουλτούρα, την underground. Έχεις πάει Detroit και ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πας. Στο Detroit είναι θρύλος χωρίς να πας καν. Μακάρι να το επισκεφτώ κάποια στιγμή στη ζωή μου. Θα πάρει το πούντο και θα πάει. Στο Detroit, ναι. πιο άσχημη πόλη δεν υπάρχει. Λοιπόν, καληνύχτα, κάτι τα το ξέρω ότι είναι άσχημη, γι' αυτό είναι και ωραία. Κάτι τα γάρια από Βοστόνη που παίρνει. Φύγε! δεν πήγε στο Κιλκίς και στη Θήβα. Γι' αυτό μιλάει. Δεν υπάρχει το Detroit, είναι πόλη φάντασμα. Ναι. Άστο. Στη Θήβα πήγε. Εντάξει, είναι σε πιο μαξιμαλιστικά πρότυπα το Detroit. Μαξιμαλιστικά. Μιλάς σαν είσαι ο Ιβάν Σαβίδης, μαξιμαλιστής. Πες το στο κορδελιό που μας ακούει, τι σημαίνει η λέξη μαξιμαλιστής. Εντάξει, μαξιμαλιστής είναι αυτός που του αρέσει το μεγάλο σε μέγεθος γενικότερα. Αυτό είναι. Είμαστε μαξιμαλιστές. Είμαστε μαξιμαλιστές. Καλημέρα, η μαρμίτα πρέπει να είναι μεγάλη. Ναι. Καλημέρα. Έλα, ακούμε. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Θα ήθελα να τοποθετηθώ στους αστυνομικούς που περνάνε από ψυχολόγο και ψυχίατρο κάθε 5 χρόνια. Ναι. Γιατί περνάνε αυτοί κάθε 5 χρόνια. Εγώ είμαι στρατιωτικός και εμείς περνάμε κάθε χρόνο που δεν έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες, με δολοφονίες και με βιασμούς. Α, λέτε ότι εσείς σας περνάνε από κόσκινο δηλαδή συχνότερα. Είναι διαφορετικό το σύστημα παρακολούθησης. Μια που είμαστε στο ίδιο μετερίζει. Γιατί. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, βλέπουν τα μάτια του χίλια δυο. Είναι πιο αυστηρό το σύστημα παρακολούθηση σε ένοπλες δυνάμεις. Να λέμε την αλήθεια. Γιατί περνάμε κάθε χρόνο. Εντάξει, έτσι το θέσπισε το υγειονομικό μας. Ναι, έχουμε καλύτερα δομημένο υγειονομικό και σε επίπεδο στελεχών. Εντάξει, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο αστυνομία, αρτιότητα οργάνωση. Είναι άλλη οργάνωση δική μας, άλλη οργάνωση των αστυνομικών. Όταν περνά από τον ψυχολόγο, εμεί που πάμε στον ψυχολόγο και περνάμε, σε ρωτάει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εσύ Κωστή, θες να χαζόταν την έλεγχη ότι έχω πρόβλημα. Δεν θα κοιτάξει τα μάτια μου που είναι γουρλωτά να καταλάβει ότι έχω πρόβλημα. Δηλαδή, εμένα τώρα, άμα με πάρεις, που δεν έχω σπουδάσει ψυχολογία, ούτε ψυχιατρική, και με βάλεις ένα γραφείο, και εδώ 100 νοματέους, εσύ τι πιστεύεις, θα τον πιάσω τον Παλαβιάρη. Πάντως, πήρε 15 χρόνια στο Μετρόπολης, 4 ώρες εκπομπή. Δεν θα τον πιάσω τον Παλαβιάρη, λες εσύ.
Για τον Τζακώσο. Δεν είναι και αυτός χαζό. Ο Ασυνής δεν είναι χαζός, θα τον πει ότι εγώ. Ρε δε εδώ. Ένα τίκ που έχει. Ένα αυτό το βλέμμα του, ξέρω εγώ. Κοίταξε, μιλάμε για πάθηση. Καταρχήν δεν υπάρχει πάθηση. Είναι διαταραχές. Ψυχιατρικές διαταραχές. Είναι όλες διαταραχές. Δεν υπάρχει ακόμα άλλος νόσος. Ψυχική νόσος. Ρε παιδάκι, το άλλο ψυχιατρική. Τώρα, να σου πω κάτι. Και δεν υπάρχουν και διαγνωστικά κριτήρια τα οποία είναι πολύ ασφαλή. Δηλαδή μπορεί να το ξεφύγει πολύ εύκολα. Ένα από τα ελάχιστα ταλέντα. Άκουδο, στρατιωτικέ. Ένα από τα ελάχιστα ταλέντα που έχω είναι ότι μαζεύω όλους τους τρελούς δίπλα μου. Καλό είναι αυτό. Ναι, πρόσεξε τώρα να δεις. Αυτό με έχει κάνει να εκπαιδευτώ και να αντιλαμβάνομαι από την εμπειρία και μόνο των παράφρων. Το κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Το κατάλαβα. Οπότε εγώ που δεν έχω σπουδάσει και τσακώρω τον παράφρονο, ο άλλος θα έπρεπε να τον τσακώσει πιο. Είναι ο χαρακτήρας σου, ρε Κώστα, σένα. Ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος. Να τραβάς τους τρελούς. Ρε, κάνουμε κόκκινο εκπομπή με αλέφαντο. Τα άλλα δεν τα λέω. Άστα τα άλλα. Άστα. Γιατί άμα τα πω. Ναι, δεν τα λέω τα άλλα. Παρακαλώ. Να σου πω αυτό το τεστ. Αυτό το τεστ τι είναι. Το τεστ είναι γύρω στις 50-60 ερωτήσεις. Που σου λέει στις πρώτες ερωτήσεις, σου λέει αγαπάς το δάσος. Αγαπάς τα ζώα. Αγαπάω τα ζώα. Μετά από 40 ερωτήσεις. Αυτό είναι παροχημένο το μοντέλο. Έχει αλλάξει νομίζω. Ναι. Ξανά πάω. Αγαπάς το κυνήγι. Αγαπάω το κυνήγι. Πώς αγαπάς το κυνήγι. Αφού αγαπάς και τα ζώα. Κατάλαβες, δηλαδή το σκουτώνει το ζώο. Ναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο είχε χαζές ερωτήσεις έχει. Ναι. Τώρα τι να κάνεις, τώρα να σημειώσεις τώρα. Αυτές τις βλακίες λένε δηλαδή και τους περνάνε. Αυτές τις βλακίες λένε. Άρα είναι θέλει αυτοί που ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Ναι. Άρα εγώ με το Μετρόπολης μπορεί να με πάρουν να κάνω καλύτερη δουλειά. Αγαπάς το κυνήγι αφού το κυνήγι σκοτώνεις το ζώο. Ναι. Έτσι είναι. Ε, βέβαια. Αυτά έχουν τώρα. Να βγάλεις άκρη τώρα με το λαδί. Τώρα άμα πάει ο άλλος και μου πει έχεις ένα αμάξι 180 άλογα και τρέχεις με 180 σαν το Πανόπουλο και βλέπεις ένα σκύλο και έναν άνθρωπο, πού θα ρίξεις τα αμάξι? Θα πω εγώ στον άνθρωπο. Θα με δώσει το όπλο εμένα? Ορίστε. Όπλο. Όπλο. Ξέρω εγώ τι να σου πω, θα είσαι στη φυλακή, θα είσαι. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Φόνος εξαμελίες είναι, δεν πας μέσα. Επόμενη γραμμή. Εκεί. Ορίστε. Κωστή. Έλα φίλε. Τι κάνουμε? Πέσαν τρεις γραμμές από τις έξι. Πάμε να τις πάρουμε πάλι. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Εντύπωση. Όνειρα. Σχεδιασμούς. Άκου τώρα. Τον πάγκο το βλέπεις, το αστεί. Ναι, τον βλέπω εδώ και τρεις μήνες. Εδώ και τρεις μήνες. Πάνε κάπου να σε ακούω με τη Vodafone. Πάμε. Έλα, μ' ακούς? Πάμε ξανά τώρα, ναι. Έλα, φίλε. Πάμε πάλι. Τον Μπάουκ το βλέπεις, τον αθλητή. Πάλι ξανά βλέπεις, πάλι. Ναι, εδώ και τρεις μήνες. Εδώ και τρεις μήνες. Άκου τώρα να δεις τι θα γίνει. Τι θα γίνει? Πού θα χάσει ο Πάουκ, για να πω σε ποιο παιχνίδι. Πού θα χάσει ο Πάουκ? Ναι, πού θα χάσει, πού περιμένεις γέλο του Πάουκ? Αυτό το πρόγραμμα που έχει. Να χάσει ή να χάσει βαθμούς? Να χάσει βαθμούς. Να χάσει βαθμούς. Κοίταξε. Αν και δεν το βλέπω να χάνει βαθμούς. Με τον Ατρόμητο από τον Μούτο Κατζησαία και τον άλλο και τους άλλους δεν παίζεται. Θα περάσει. Τρίπολη, δύσκολο παιχνίδι. Η Τρίπολη είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Τρίπολη, δηλαδή ήταν ανταγωνιστική. Ναι, είναι δύσκολο το μάτς. Η Τρίπολη και δεν ξέρουμε. Γιάννα Αγρίνιο. Δεν ξέρουμε. Στο το Αγρίνιο να περάσει από το κάμπο. Γιάννενα. Τα Γιάννα είναι δικά του. Θα περάσει. Φίλοι. Λοιπόν, δεν θα τους βαράνε πολλές κλωτσιές. Να σου πω. Εκείνο το οποίο είναι Λεωφόρος. Το ερώτημα. Η Λεωφόρος. Πού θα είναι ο Παναθηναϊκός, τι θα είναι. Σωμένος θα είναι λογικά. Δεν ξέρω. Να δει η Λεωφόρος και η Τρίπολη για μένα είναι τα δύο μάτς τα επικίνδυνα. Να σου πω κάτι. Με τον Παναθηναϊκό είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ναι. Αν έχεις πάρει τα δύο τα ντέρμπι, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή, αν δεν κάνεις μια γκέλα, κάνεις ένα χ τουλάχιστον. Ένα χ στην Αστέρα Τρίπολη. Ναι. Ναι, ναι. Έχεις πάρει να πούμε 20 βαθμοί. Και άμα κάνεις δύο χ στα ντέρμπι. Δεν είναι κακά αποτελέσματα να πάρει το χ. Αποκλείεται να κάνουμε δύο χ στα ντέρμπι. Είναι αναλόγως πώς θα πάει ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Αυτοί παίζουν και μεταξύ τους πέμπτη αγώνηση. Μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, ποιον βλέπεις να φτάνει πιο μακριά για τη δική σου τίτλου? Καλή νομίζω Ολυμπιακός. Καλή ερώτηση. Εγώ βλέπω την ΑΕΚ. Να αντέχει. Όχι να αντέχει, γιατί έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Κατάλαβες, εννοώ. Γιατί τώρα, τώρα μας έχει δείξει δηλαδή δείγματα ότι έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Κατάλαβες τι γίνεται.
Ναι, αλλά στο σκοράρισμα είναι πολύ σφιχτή. Δυσκύλια στο σκοράρισμα η ΑΕΚ. Ναι. Πολύ δυσκύλια. Δύσκολο το έχει το γκολ. 22 γκολ για ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο σε 15 παιχνίδια είναι πολύ λίγα. Ναι, είναι πολύ λίγα, ναι. Ναι, αλλά άκου να σου πω και την άλλη. Είναι δηλαδή μέχρι να παίξουν αυτοί μέχρι την πέμπτη αγωνιστική. Τι θα κάνει τώρα ο Ολυμπιακός παίζει Λάρισα. Θα περάσει. Θα περάσει από τον Κούγια. Δεν περνάει από τη Λάρισα. Εγκόμια για τον Ολυμπιακό έπλεξε ο κύριος Κούγιας. Τον άκουσες. Πέρασε από τον Κούγια. Τον έχασε φαβορί τον Ολυμπιακό. Πάει από τον Κούγια, πέρασε αυτός. Στον Ατρόμητο παίζουν μεταξύ τους. Έκτη αγωνιστική παίζει. Μετά το Ολυμπιακό Σάκη είναι το Ατρόμητος Ολυμπιακός. Ναι, εκεί δεν περιμένουμε κιλά. Εκεί είναι. Ναι. Και στα Γιάννενα ο Ολυμπιακός. Και εκεί μπορεί να γίνει γκέλα. Τελευταία αγωνιστική όμως. Τελευταία, ναι. Άμα κυνηγά το πρωτάθλημα τώρα, τα Γιάννα είναι για τουρισμό. Ναι. 6 Μαΐου. Πόσο εύκολο να χτυπήσει παιχνίδι. Ναι, σωστή. Γιατί μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, πες ότι δεν χάνει ο ΠΑΟΚ και τους ακολουθεί. Εντός έδρας, πού θα κάνουν γκέλα. Δηλαδή, από τις ομάδες αυτές. Ο ΠΑΟΚ έχει 8 μάτς στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχει 7 εντός. Βλέπεις ναι. κάποια γκέλα Ολυμπιακού ή ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ μέσα στα γήπεδά τους. Με ξέρεις τα ντέρμπι. Με ξέρεις τα ντέρμπι. Με ξέρεις τα ντέρμπι. Κοίταξε, δεις πού φτάζουμε στα ντέρμπι. Την γκέλα του Ολυμπιακού εγώ τη βλέπω στη Λάρισα. Τη σενάρια. Δηλαδή ένα χ. Δύσκολα. Και, και μετά βλέπω. Το Ολυμπιακό Πανιόνιος μπορεί να γίνει καμιά γκέλα. Στο ΑΕΚ Πανιόνιος μπορεί να γίνει επίση γκέλα. Στο ΑΕΚ Γιάννα μπορεί να γίνει γκέλα σε δύο αγωνιστικές για την ΑΕΚ. Έχεις καλές δημόσιες σχέσεις φέτος. Η ΑΕΚ έχει κρύα έδρα. Δηλαδή 6.000 εισιτήρια με Κασιό, 5.000 με Απόλλωνα. Σωστό. Κρύα έδρα και είναι εύκολο να γίνει γκέλα στο ΑΚΑ. Χθες όμως θα πούμε ότι την κέρδισε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν περίμενε να κάνει γκέλα. Εγώ την περίμενα. Την περίμενε, σα. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έπαιξε με λυπές τα Γιάννα. Δηλαδή, εγώ περίμενα 0-0 και το μονολυμπιακό με τα Γιάννα. Μια φάση δεν έκανα τα Γιάννα. Δεν ήταν Ολυμπιακό που δεν έχει τώρα γκόλπισα από το άλλο. Τα Γιάννα δεν έκανε ούτε την ευκαιρία. Δηλαδή με Κόντε μπροστά, λέω, αν έφτανε η μπάλα εκεί πέρα με τα στόπερ του Ολυμπιακού, κάτι θα κάνει ο Κόντε. Είναι αυτές οι κολομάδες. Δεν είναι κολομάδα τα Γιάννα, είχαν ελλείψεις. Όταν δεν βγαίνει στην κόντρα είναι κολομάδα. Είχαν ελλείψεις. Εντάξει. Ελλείψεις, εντάξει. Βάζουμε. Εντάξει. Έκλεισες, πάει. Μόνο σαν Αντώνιο Σπέρς, μεγαλύτερο μπραντ στον κόσμο, τα ψυχολογικά τεστ τα περάσαμε και εμάς και εμείς γελάει ο κόσμος. Το πιο πιθανό να κοπείς αν είσαι νορμάλ. Γράφει στην Κρήτη το τι χρήμα πέφτει δεν υπάρχει. Λυπάμαι για τη Μακεδονία. Εγώ την Κρήτη. Εντάξει. Πάμε. Επόμενος κύριος, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Στην Κρήτη φτύνεις και φυτρώνει ηλιά. Ευλογημένος τόπος. Έτσι. Ναι. Γιατρέ, καλησπέρα. Εδώ καλησπέρα. Είναι. Εδώ είναι. Το μόνο που δεν περίμενα να ακούσω στην εκπομπή του Ραπτόπουλου είναι για Detroit Techno. Έλα, γιατί δεν το περίμενες. Δεν ξέρω, γιατί τον ακούω, ξέρεις, σε φάση όταν δεν την παλεύω και πολύ. Να, πήρα χθες για κάτι αυτοκίνητα, είπαμε κάτι τέτοια. Χαζάμε το ποδόσφαιρο, εντάξει, ασχολούμαι, αλλά είμαι σαν το Ραπτόπουλο και εγώ ουδέτερος, ξέρεις, κοινικός και τα λοιπά. Αλλά δεν περίμενα να ακούσω, δεν περίμενα να ακούσω για τέκνο. Κάτσε. Όλα τα περιμένεις. Οι φίλοι του Ραπτόπουλου είναι πολυπολιτισμική η σκουλτούρα, θα πούμε. Καταλαβες. Δηλαδή μπορεί να φέρω τον Καζαντζηδικό εδώ και να είναι ο τέκνος απ' την άλλη, να πούμε. Καταλαβες. Τέτοια αντιπαράθεση. Αποκλείεται να φέρεις κατά δυτικό εσύ. Γιατί να μην φέρω. Θα βρωμοκοπάει ρετσίνα το στούντιο, θολάθαν τα μάτια, καπνί θα έχουν από εδώ πέρα, υγράθαν τα τζάμια, κλάματα στα πατώματα. Πήρα απλά να πω τον σεβασμό μου λοιπόν, γιατί είμαι, ξέρεις, είμαι από αυτούς που παίζουν τέκνο μουσική αρκετά χρόνια τώρα. Πού παίζεις, αν επιτρέπετε, παίζεις ακόμα. Παίζω ακόμα, είμαι και άσπρη σαν ανικόδαση, αλλά παίζω. Μικάπα 2 και Allen Heath. Μη K2 με Allen Heath, ακριβώς όλα τα ξέρεις. Καλά, αφού αγαπάμε το ρεύμα, ζούμε γι' αυτό. Ηλεκτρονική μουσική, παίζω μόνο με βινίλια, δεν παίζω με. Παίζεις μόνο με βινίλια ακόμη και είσαι αποκλειστικά στο Detroit ήχο ή ό,τι υπάρχει από τέκνο. Ό,τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει. Δηλαδή αγαπημένη σχολή. Εγώ έχω αγαπημένες σχολές, δεν είναι ακριβώς στο Detroit, θα σου πω άλλες πόλεις που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Από Αμερική. Από Ευρώπη. Από Ευρώπη έχει διάφορες. Λατρεύω τον Μπέρμιχαμ, τον ήχο του Μπέρμιχαμ και της Χάγης. Να. Σέρτζον δηλαδή. Δικός μου είσαι. Μπράβο. Πιο πολύ Ρέτζης. Κάρλο Κόνορ, Πίτερ Σάτον. Παίζει ο Ρέτζης στην Αθήνα το Σάββατο. Χαμός θα γίνει. Στο Τέμπι. Το ξέρω. Βγαίνεις καθόλου εδώ. Γιατί εγώ όταν σου λέω ασχολούμαι, διοργανώνω πάρτι τακτικά σχετικά. Κοίταξε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ήχος του Μπέρμιχαμ και σου λέω ότι μ' αρέσει ο ήχος της Χάγης. Όσο πιο acid, τόσο πιο ωραία.
Δηλαδή, Bunker Records είναι. Τον έχω πάρει τον γιατρό πολλές φορές τηλέφωνο και μου λέει, είμαι αυτή τη στιγμή σε μπάντα η οποία. Δεν σε μπάντα, εντάξει. Χτυπιέται. Κοίταξε, ο αγαπημένος μου όμως παραγωγός είναι από Αμερική και είναι ο Paul Birken. Μινεάπολη, Μινεσότα. Έχω δύο δισκάκια του. Paul Birken, μπράβο. Ναι. Πολύ underground και σε άλλες διαστάσεις ο τεράστιος Paul. Έτσι. Μπράβο γιατρέ, άμα ψάξεις Be Uncensored στο Facebook θα βρεις τι κάνουμε, άμα είσαι στην πόλη. Εντάξει, νομίζω πέρσι είχα έρθει στο Ancient Methods, καλό πάρτι σχετικά. Όχι σχετικά, παρτάρα ήταν. Παρτάρα, αλλά ο ήχος είναι λίγο mainstream με τα δικά μου, θα θέλω ακόμα πιο αρρώστια. Εντάξει, τι να κάνουμε, ο κόσμος θέλει πιο μετριοπαθή ήχο. Δεν το σηκώνει η πόλη, ρε εσύ. Η πόλη είναι δυστυχώς συντηρητική, ενώ η Αθήνα έχει το κοινό να το υποστηρίξει. Και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Πριν από δύο χρόνια ήταν ακριβώς το αντίθετο. Γίνονταν εδώ πράγματα, ωραία, και στην Αθήνα τίποτα. Δεν κουνιόταν φίλο. Τώρα έχει γυρίσει το πράγμα. Εντάξει, Sleep Archive την προηγούμενη Παρασκευή κάτω, Παρασκευή Σάββατο. Μελάνια την Παρασκευή, Regis. Τον έχουμε φέρει και εμείς τον Sleep Archive εδώ. Φοβερός ο Γερμανός. Θα ήθελα να τον ξανακούσω σε live act. Για να δούμε. Why not. Λοιπόν, να σε καλά, χαιρετώ. Έγινε, καλό βράδυ. Πάμε επόμενος. Είδες. Συνεννόηση. Ωραίος. Καλημέρα. Μην πέφτετε. Έλα, ναι. Γιώργος, οπαδός του Παναθηναϊκού. Γεια σου, οπαδέ του Παναθηναϊκού. Να μιλήσουμε για την ομάδα που είδα πρόσφατα στα πηγάδια. Μου άρεσε ο Παναθηναϊκός. Να μιλήσουμε για την ομάδα μου, αλλά και κάτι άλλο που έχεις πει εσύ, γιατρέ. Ότι είναι ομάδα δεξιών, βορείων προαστίων και τέτοια. Δεξιίζει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός είναι λογικό στο πέρασμα του χρόνου. Αλλιώς ξεκίνησε. Σίγουρα έχει ακόμα τις καταβολές. Αυτά δεν φεύγει. Το DNA είναι σωματωμένο εκεί και τα λοιπά. Ναι. Αλλά είναι και ένας μεγάλος αθλητικός οργανισμός. Δεν αντιλέγω. Και λογικό να έχει με ευρύνει το πελατολόγιο, ναι, ότι δεν μπορεί το να είναι 3 εκατομμύρια δεξιοί όλοι. Είναι απίθανο, ναι, σενάριο. Είναι κάποιοι που γίνεται Παναθηναϊκοί όχι για τις κοινωνικές καταβολές της ομάδας, αλλά για το αθλητικό προϊόν καθαρά. Ναι, το γνωρίζεις ότι είναι ο Παναθηναϊκός στη λεωφόρο σηκώθηκε τον Νοέμβριο πανό υπέρ της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ούτε αναρχική ούτε τίποτα. Καθαρά Οκτωβριανή Επανάσταση. Στη θύρα 13 έγινε αυτό, δεν θυμάμαι το παιχνίδι. Ναι, ξέρεις εσύ πολλά άλλα γήπεδα δεξιών και φασιστών για να. Σε μια κερκίδα οργανωμένων, εντάξει, μέσα οργανωμένη πιο πολύ αριστερά υπάρχει. Φίλε, μόνο τη μάπα, ιδεολογία. Μόνο τη μάπα του Προέδρου του Ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού, εκείνου του δεξιόμετρου, να πούμε, του Φαλακρού. Τι πώ. Τον Μπαλτάκο λε. Τον Μπαλτάκο. Πω. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ο πρόεδρο του Παναθηναϊκού, πώς το λένε ένα γέρο που ήταν, ρε. Πριν τον Μπαλτάκο. Όχι, ρε. Τον Εραστέχνη. Τον Παναθηναϊκό, ένα μαυροκουκουλάκι. Τι μου. Ένα ακροδεξιό στοιχείο. Μόνο αυτές τις δυο, ναι, τις μάπες να δεις. Ο γιατρός αυτό μπήκε σωστά. Μόνο γιατί... αυτές τις δυο τις μάπες να δεις. Και τη μάπα του Βασίλη Κωνσταντίνου. Δηλαδή. Ναι, επίση δηλαδή, δεν εκφράζουν τον κόσμο. Δηλαδή τώρα μου λες ότι όλοι οι οπαδοί όλοι του ΠΑΟΚ είναι κοντοί και που λες. Όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είπαμε, δεν τσουβαλιάζουμε καταστάσεις. Είναι λογικό. Μου λες. Το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ είναι ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν. Πασόκο ΣΥΡΙΖΕΙ. Σε επίπεδο παραγωγή. Δηλαδή ότι οι ΠΑΟΞΥΡΙΖΑ. Και επί Καραμαλή μια χαρά παγωμένα ήταν τα χρέη. Τώρα άσε τώρα. Μην τα... Λοιπόν, από πού μας παίρνει τηλέφωνο, από Θεσσαλονίκη ή από Αθήνα. Από Ιωάννη, από Γιάννη και εγώ από Κοζάνη. Κοζανίκη, Σουρδοντάμαρο δηλαδή. Ναι. Ναι, αλλά Παναθηναϊκός δεν έγινε τη αθηναϊκή καταγωγή. Έγινε Παναθηναϊκό γιατί σου άρεσε σαν ομάδα. Η οικογένειά μου ούτε καν με τα αθλητικά δεν ασχολείται. Δεν έχει καν ομάδα. Τι ηλικία έχει, φίλε μου, μια που είμαστε μεγαλωμένοι στο ίδιο μέρος. 23 είμαι εγώ, μικρό. Είσαι μικρό, δηλαδή δεν έχει δει μεγάλο Παναθηναϊκό ποδοσφαιρικά, έχει δει μόνο μπάσκετ. Έχω προλάβει λίγο κυρά στα Ριζούπολη, έχω δει λίγο. Ναι, από εκεί πέρα έγινε να κρύβει. Με την Πέρο ήταν. Και ποιο ήταν το κίνητρο για να γίνει Παναθηναϊκό, τι σε τράβηξε. Μ' άρεσε η μπάλα του Παναθηναϊκού και ότι τότε εκείνα τα χρόνια εμεί. Αθλητικό κίνητρο, δεν ήταν α πούμε κίνητρο. Πού να εξετάσει τι ήταν ο Παναθηναϊκός της ομάδας. Κοιτάξτε, στην πόλη μας δεν το μνημονεύουμε. Έχει δαγκώσει πολύ. Δεν, εγώ δεν έχω. Ειδικά στον Ηρακλή, άφησε παρακαταθήκη. Έχει δαγκώσει πολύ χρήμα. Τι τη στρώει, τι τη στρώει, θέλω να πω. Ναι. Τι ΣΜΕΤ, τι Άλφαρο, τι Μπελσούε. Καλές μεταγραφές. Έφερε το δάκο σε κανονικά τον Ηρακλή. Όχι. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα πρόλαβες. Καλές εποχές. Πασοκάρα μεγάλη τότε. Κοίτα, εγώ έγινα. Χρηματιστήριο. Λόγω μπάλα τότε με τον Κυράστο παίζαμε πολύ καλή μπάλα. Στα Γιάννα, τι κάνεις τώρα, σπουδάζεις ακόμα ή τελείωσες? Προσπαθώ να τελειώσω λίγο. Τι σπουδές? Μηχανολόγος, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εύχομαι να τελειώσεις και να προωθηθείς στην αγορά εργασίας. Είτε στην Ελλάδα, είτε όπου θέλεις. Ξέρεις τι, εγώ τότε ήθελα να πω κιόλας που. Πας Γιάννα, βλέπεις.
Όχι, δεν βλέπω και δεν έχω πάει κιόλας γιατί δεν γουστάρω το αντιπαναθηναϊκό μένος που έχουν εδώ τα Γιάννα. Σαν την Ξάνθη. Σαν την Ξάνθη, τι να κάνουμε. Δεν θα δώσω λεπτά από τον Χρήστο Βασίλη για να βρίζει τον Παναθηναϊκό, δεν γουστάρω. Εντάξει, πάντως ο Παναθηναϊκός προχθές ήταν φρέσκος, φρέσκες ιδέες μας παρουσίασε. Έκαναν καλό ημίχρονο, δεν άντεξε μετά. Κρέμασε, είναι λογικό, μια ομάδα που δεν είχε πει. Κοίτα, το θέμα εμένα τώρα πιστεύω ότι λόγω οικονομικό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν, δεν είχε χρωστούσαμε τους παίχτες, πιστεύω 5 με 7 θέσεις θα ήμασταν, δεν θα ήμασταν τόσο καλά. Χάσε τώρα το τι θα. Το θέμα είναι να βρεθεί η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό και να είναι βιώσιμη. Το θέμα είναι να βρεθεί κάποιος να βάλει, αλλά δεν υπάρχει. Κοίτα τώρα, έχει πολλά θέματα. Όποιος μπαίνει στον Παναθηναϊκό ξέρει θα έχει αντίπαλο το Βαρδίνο Γιάννη, ο Γιανακόπουλος θα τον βρει από την Πράσινη, επειδή ξέρεις αυτό που είχε πει ο Ρωμανός. Άρα ο Παναθηναϊκός είναι ο Άρης της Αθήνας. Εμφυλίως και έρηδα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει, όχι, δεν ισχύει τώρα. 15 φατρίες έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει μια ενιαία κατάσταση. Να σου πω λίγο. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού καταρχήν δεν δείξαν ποτέ σαν τον Άρη. Καμία σχέση. Ξυλοστήριξαν όμως ο Λαφούζο. Έχουν αφήσει αυτό το στίγμα. Άλλο στηρίζω έναν πρόεδρο και εντάξει, τώρα τι να κάνεις. Υπήρχε κανένας άλλος, τι θα λέγαμε. Και πολλά έχουν γίνει. Άσε, πολλά έχουν γίνει. Καλά, μπορεί να μην δίκησαν τόσο ξεκάθαρα όπως ας πούμε η Original Pirates, Τεχνική ΑΕΚ ή ο Super 3. Ο Παναθηναϊκός, περίμενα να σου πω. Στον Ηρακλή αντίστοιχα δεν έχει γίνει. Άκουμε λίγο, άκουμε. Το 12 είχε δύο επιλογές. Ή Δέλτα ή Αλαφούζο. Εμείς τα λέγαμε Δέλτα. Δεν υπήρχε. Δηλαδή και στις αρχές ο Αλαφούζος τη σημάδευσε κάπου στην ομάδα. Μετά με το Στραματσόνι το 15 τα έκανε, να μην πω τι. Ναι, αλλά και απαιτούσατε πράγματα. Θέλατε τίτλο. Λέτε, δεν μπορούμε να κάνουμε όλη υπομονή. Το 12 που ήμασταν έκτη απαιτούσαμε τίτλο. Το 15 με το Στραματσόνι. Ναι, γιατί. Με το πιο ακριβό ρόστρο όλων των εποχών. Με τον Αναστασίου απαιτούσαμε τίτλο. Αν θυμάσαι, που είχαμε πάει. Μας είχαν, το 15 που λέτε ότι έκλειψαν από τον Μπάουκ το πρωτάθλημα και τον τρύψαν και τέτοια. Εμείς από εμάς το έκλειψαν, αν θυμάσαι. Για Λαπτόπουλε, που λες ότι το έκλειψαν από τον Μπάουκ. Κοίταξε, ήρθε ο Μπέρκ από τα ζήτητα. Γύρω το χτίστηκε ο Παναθηναϊκός του Αναστασίου το 14. Αυτό σημαίνει καλή ποδοσφαιρική ματιά, έτσι. Όπως είναι ο Μπάγεβιτς, Νάικ, όπως είναι κάποιοι άλλοι. Ο Μπέρκ στοίχημα ήταν. Με κατεστραμμένο γόνατο ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ναι, γνωρίζω όμως. Ποιότητα υπήρχε, το γνωρίζαν την ποιότητα, το ρίσκο ήταν το γόνατο. Ακριβώς, ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει. Μπέρκ βγήκε, ο Πράνιτς δεν βγήκε παράδειγμα χάρη. Από τα στοιχήματα του Παναθηναϊκού. Ναι, δεν μπορούν να βγαίνουν. Τότε, όταν είσαι με budget 5 εκατομμύρια, δεν μπορούν να βγαίνουν όλα τα στοιχήματα. Για να δούμε. Πάμε σε η ομάδα πήρε το κύπελλο το 14 και έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ένα στα γρήγορα. Μπορώ να πω λίγο. Ναι, δευτερόλεπτα. Αυτό που είπε χθες ένας στο τέτοιο στο μαγαζί, ότι ο Παναθηναϊκός διαχρονικά είναι η πιο αδικημένη ομάδα σε σχέση με την τελευταία 20ετία. Εγώ και γι' αυτό έγινα, ότι έβλεπα ότι μας έσφαζαν με κυράστα. Αδικήθηκε στο κομμάτι, παίρνω τίτλους από τον Ολυμπιακό. Τους υπόλοιπους αδικούσε ο Παναθηναϊκός. Ποιο μπορεί να πει ότι αδικήθηκε. Κλείσε, γιατί τώρα ακούν οι παοξίδες και θα λένε καλέ, μας κλέψαν τους τίτλους. Κλείσε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Ο Μακαραγιάς βγαίνει Συριάννη με τα ούλια και βιολιά. Κάθε που χαράζει, Συριάννη με το Γιάννη. Το καμπάρι τέκνο. Έβαλε κάτι ο Γιάννης. Για σένα το βάλε. Για το κοινό μας. Α, μπράβο. λοιπόν, παιδιά, λέει ο 770. Ο Ολυμπιακός από τη 19η αγωνιστική μέχρι την 24η που παίζει με Παναθηναϊκό θα έχει φουλ της γκέλας. Τρίπολη, ΑΕΚ, Ατρόμητο, Πανιώνιο, Παοκός. Για ΑΕΚ και εκεί βλέπω πολλές γκέλες. Πιστεύω η 25η αγωνιστική θα έχουμε ξεφύγει 5-6 βαθμούς. Παοκάρα πρωτάθλημα. Βασίλη, η επανομή για τους πιο άσχημους. Παίκτες, βλέπε Νάνος, Τέλος, Βόλγας. Με θύμιζαν Βασιλιάδου, τα ηγέτη και Νοταρά. Ναι, η αναγέννηση επανομής όντως είχε πολύ άσχημους ποδοσφαιριστές. Τους θυμήθηκε ο 5002. Νάνος, τερματοφύλακας, Τέλος, Βόλγας και άλλους και άλλους. Ο Μιμίδης ήταν ωραίος, εντάξει, Μαντάμ Μιν. Καλημέρα! 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 Έλα, γιατρέ! Έλα, φίλε! Έλα, τον γιατρό. Α, τον γιατρό. Τον αγαπημένο μου γιατρό. Εδώ είναι. Α, καλημέρα και σε όλη παρέα. Γιατρέ, θυμάσαι ένας ακροατής του Ραπτόπουλου της είπε πέρσι. Περίπου τέτοιο χειρόσαρο θα ήταν. Ακούω, πού να θυμάμαι. Πού να θυμάται. Ήρα πάνω στο βατήρα, ήρα να το κάνεις όπως ο Γκρίκ Λουγκάνης. Σε είχε πει μια μεταγιστική ποίηση. Δεν την διάσατε. Τη θυμάσαι. Εντάξει, βέβαια, βλέπεις αλλάζουν τη τα πράγματα. Τη θυμάσαι την ταρταϊστική πίεση. Τη θυμάμαι, αλλά και εγώ μου κάνει τις υπερβάσεις μου ήδη. Ναι, καλά. Εντάξει. Και ατρέες ιταλικά βγάζεις με την ΑΕΚ. Σήμερα οι παοξίδες νομίζω ότι ψηρίσανε τα τρίκαλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω, το είδες το μάτι. Βέβαια, εννοείται. Για τα τρίκαλα περισσότερο, γιατί με απασχολούν... Ένα-ένα όλα με λίγα λά. Για να γίνει το 1-2, φίλε, χαμός. Goal offside ήταν εκεί σε θέση. Όλα. Πετάξα, λίγο επιθετικό φάουλ, λίγο offside, αλλά το βάζει τον goal of Pauk. Θέμα χρόνου ήταν. Εντάξει, πήραν τα κόλλια τώρα, ρε φίλε, εύχομαι. Άκουσε το βιογραφικό του διαιτητή. Τρώμαξα. Φωτιά, ο οποίος με τα πτιακά εκεί πέρα σε διαπλανητική. Δεν θυμάμαι τι. Για το διάστημα. Μηχανολόγος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Φωτιάς θα κάνει. Καλώς διαιτητής είναι ο Λάζαρος. 28 χρονών, μορφωμένο παιδί. Καϊνάρι. Θα γίνει καριερίστας. Τέταρτος στο Άρης Σόφ ήταν προχθές, να ξέρεις. Ναι, και στο ΑΕΚ από όλο να κλάρισε. Αυτόν έβρισε το Φωτιά. Ραπτόπουλε. Ναι. Ραπτόπουλε. Ναι. Έλα τα γόρι μου. Ελεύθερος, Ραπτόπουλε, σήμερα έλειψες. Κάνα δύο ώρες, ο Θεός βγήκε 4 παρά. Ναι. Ο Αντωνιάρης, ο Γίγαντας. Ναι. Σε έβαλε πόστα, του ευχαριστήθηκα, τον καταυχαριστήθηκα. Ναι. Θέλω να τον κάνω δικαστή. Ναι. Ναι, θα τον βάλω να κόψει τσουκνίδες. 10 μέρες θα σε χτυπάει με την τσουκνίδα πίσω. Τα κατούκα. Αυτή θα είναι η τιμωρία σου. Όταν θα. Παρακαλάμε να βγει το Αστούρι, ο Παρανοφατσέας, ο Αντωνιάρης και δεν το βγάζεις. Όταν... Μόνο ο κόκκινος ξέρει να το χειρίζεται, ναι. Καλά. Όταν θα δικάσω τη θύρα 10, τον δω τον Αντωνιάρη πώς θα έρθει. Κωστάκι, ναι. Ξέρεις ότι σε αγαπάμε, η εκπομπή σου μας χαρίζει, εντάξει, μπορεί να σκοτωνόμαστε, για την ΑΕΚ μια κουβέντα θα μας πεις. Ναι, για πες. Ό,τι θέλεις, τι θέλεις. Η ομάδα θα τη δω αύριο. Σήμερα σε πω πήγα για τον ΠΑΟΚ, τρόμαξα φίλε, τρόμαξα. Σου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σήμερα του τρίκαλα ΠΑΟΚ, δηλαδή φοβάμαι μέσα μου μην πω Ολυμπιακή αλλάξαμε τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μου λες κουμάδια. Κερκίδα Παοξίδος Αντρίκαλα τη θαύμασες. Εκεί τα καπνογόνα, οι ρήψεις όλα αυτά. Χίλια Παοξίδες μέσα στα Τρίκαλα που βρέθηκαν. Χωρίς να υπάρχει πληρωμή από Θεσσαλονίκη. Δεν σε θορύβεις από το γεγονός. Ότι ο Πάο κάνει κόσμο σε περιοχές άγνωστα δι' αυτόν. Ότι ο Πάο μέσα στη Θεσσαλία κάνει κόσμο. Σε άντρο αεξίδικο ήρθε εκεί 1000 άτομα για κανέδρα. Εκεί μπορεί στα Τρίκαλα, ναι, στη Λάρισα με τον Ταλαβέρη που έχει γίνει τότε. Καλά, στη Λάρισα δεν πάει κανείς, ούτε εσύ πας, ούτε ο Πάπου, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Η Λάρισα είναι
Δύσκολος αν δεν σκοτώναν τον Πιόνα, ο Πάοκ θα είχε προβλήματα στη Λάρισα. Δεν μου λες, θυμάσαι εκείνο το 1-2 με το Μίτσελ, τι κερκίδα έχει κάνει ο Πάοκ στο Αλγαζάρ. Θυμάμαι. Τι είχε γίνει στο σταθμό πριν. Σπόπης. Άστο, γι' αυτό σταμάτησε η αστυνομία, γιατί άμα κατεβαίνανε τα καλά παιδιά. Η Β' Εθνική που Ηρακλής έλωσε το παιχνίδι, που έριξε τη Λαμία για να βάλει μέσα στα μπαράζ. Φύγε. Λοιπόν, Άρης Όβη 0-0 με εξτρέμ τον Πασά 60 λεπτά. Έπεσε γιούχα. Άποψη. Κοίταξε, εγώ το είδα το μάτσο. Τον επιβάλλει ο Μυροφορίδης. Λίγο πριν το Ξάνθη Παναθηναϊκό στην τηλεόραση. Με φίλους μου εκεί του ΑΟΚ. Κοντέψαμε να κοιμηθούμε. Δηλαδή, αν θες πραγματικά να σε πάρει ο ύπνος, δεν υπήρχε χειρότερο μάτσο από το συγκεκριμένο. Για τον Πασά Εκστρέμ. Δεν μπορεί τη θέση. Εντάξει, καλύτερα 9 εκεί στον άξονα να βαρύ κορμί είναι. Λαϊκίζει ο Παπ. Σπαθή. Τι να σου πω τώρα, δεν το συμπαθώ προπονητικά. Δεν το συμπαθώ. Το θεωρώ δογματικό άνθρωπο. Ναι. Το να πάρει στην αρχή σε μια δράση στο Χαριλάου. Δεν είναι άσχημα. Θα τον κρίνω στο μάτσο με τη Δόξα. Πού παίζει? Στο Ηράκλειο. Oh. Ναι. Εκεί πρέπει να είναι παραγωγικό ο Όφη. Ναι. Είδα αυτό το Νόγκμπε. Μα έπιασαν τα γέλια. Ναι. Χάλαγε όλες τις επιθέσεις του Όφη. Βαρύ κορμί. Ναι. Ο Μάριος. Κουσκουνάς δεν πήγε καλά. Νευρικός ήταν. Ούτε ο Μάνος. Πήγε καλά ο Παπαστεριανός, δεν το περίμενα. Ναι. Καλά πήγε. Καλά πήγε στα ναι. Χαφ. Να μου πεις τώρα ο Μίκη ο Τζόγκου ήταν σε κακή βραδιά. Ναι. Τα στόπερ του Όφη δεν κινδύνευσαν. Ναι. Ο Στρέζος ήταν σε καλή φόρμα. Μπολάκης πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Μπολάκης πάνω στον Πλατέλα. Πλατέλα πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και δεν περίμενα, γιατί το σωματότυπο του Μπολάκη είναι δυνατός, ψηλός, βαρύς κτλ. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Δεν το περίμενα. Πήγε καλά. Ούτε εγώ. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Να το. Καλώς τον. Αργανός από Αθήνα. Ναι. Αυτό που λέει, πάρε ψηλό και χαρτί να σου δώσω καμιά συμβουλή από ένα διαβασμένο. Ναι. Θα πας και θα πεις. Κύριε Εισαγγελέα, ναι. Φοβόμενος για τη ζωή μου μετά από αυτά που ανέφερε ο εν λόγω κύριος, ναι. Και βρισκόμενος σε κατάσταση άμυνας, ναι. Θέλοντας να αμυνθώ, είπα αυτά που είπα. Ναι. Άρθρο 22 του ποινικού κώδικα. Σε κατάσταση άμυνας είναι λόγος άφησης του αδίκου. Ναι. Αθώος ο κατηγορούμενος. Ναι. Σου έχω και δεύτερη επιλογή. Ναι. Κύριε Εισαγγελέα, επειδή νόμιζα, όντας αξιωματούχος μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, ναι. Ότι τα λόγια του θα επηρεάσουν τη θεία δύναμη, ναι. Και βρισκόμενο σε πραγματική πλάνη. Το είπα. Αυτό το γεγονός. Το είπα, γιατί εγώ δεν έχω αυτή τη δύναμη τη θεϊκή. Οπότε πρέπει να με δώσεις. Σωστό. Επειδή βρίσκεσαι σε πραγματική πλάνη, ναι. Είναι άρθρο 30 του ποινικού κώδικα, άρση του καταλογισμού. Όταν δεν μπορεί να σου καταλογίσει η πράξη, αφού ο κατηγορούμενος. Έτσι. Δύο επιλογές. Επιλέγετε και παίρνετε. Ωραία. Και τώρα, άμα πάτε και με τον κύριο Βασίλη έτσι ένα ταξιδάκι, που είπατε, μπορεί να. Ναι. Καλύτερα, ναι, να σου πω κάτι. Ειλικρινά τώρα είμαστε σε δίλημα, γιατί την ίδια ημέρα παίζει και Άρης Απόλλων Πόντου. Πού να πάμε, να δούμε Ρόμπιν Γουίλιαμ στο Χαριλάου ή να πάμε να δούμε την παρέλαση του Ολυμπιακού στη Λάρισα. Τι από τα δύο θα πούμε. Λάρισα νομίζω εγώ περισσότερο. Τι συστήνεις? Εγώ πιστεύω ότι ο Ραπτόπουλος θα πρέπει να πάει Λάρισα και εσύ θα πρέπει να πας Χαριλάου. Να δω Ρόμπιν Γουίλιαμς. Θα πάω αύριο να δω Ρόμπιν Γουίλιαμς με κατσουράνι αντίπαλο. Αύριο ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, άμα το πάρει, είναι γερός. Αν το πάρει ο Ρόμπιν Γουίλιαμς. Μπαίνει σε μια σειρά παιχνιδιών που είναι όλα κρίσιμα. Παίζει Παναχαϊκή, Άρη, Δόξα, Όφη, Σερίο ο Απόλλωνας. Ναι. Για να δούμε τι ψάρια πιάνει η ομάδα του. Όσον αφορά τα εξτρέμ που είπατε, εγώ από ό,τι έχω δει από την ομάδα, έτσι, και ο Πλατέλας από τη μία πλευρά και ο Κάσος που παίζει δύο πλευρές και ο Μπαργκάν και ο Ντούνης είναι τέσσερις αξιόπιστες επιλογές προκειμένου να μπουν στη θέση των εξτρέμ. Έτσι. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι, τώρα τι πάει και μου βάζει το αγκούρι εκεί πέρα. Εντάξει, δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα κοιτάζει. Τον ευχαριστούμε, έχει φτιάξει την ομάδα, μικρά συμβόλαια κτλ. Αλλά μην το τραβάμε μέχρι τα άκρα, μην είμαστε δογματικοί όπως λέει και ο Βασίλης. Ωραίο! Ωραίο! Λίγο σωστό! 12.000 κόσμος το έλεγε στο Χαριλάου. Ναι, σωστό! Ναι! Έχεις Μπαργκάν, Ντούνι, Πλατέλα, Κάσο. Ό,τι θες βάλε. Το αυριανό πώς το βλέπεις εκεί πέρα στο χωράφι του Αιγείου? Δύσκολο παιχνίδι. Έγιο, ρε φίλε, κουτσά στραβά, 0-1-1. Θα μιλήσει η πατρίδα του Σπανού, δημόσιες σχέσεις ή επειδή καίγεται το Πανεγιάλιος? Καίγεται, ρε, τι δημόσιες σχέσεις? Καίγεται ο Πανεγιάλιος. Ο Σπανός, να ξέρεις ότι είναι ανοιχτό μυαλός, εκτός από το ότι είναι καλός προπονητής. Εγώ το γουστάρω πολύ το Δημήτρη. Είναι ανοιχτό μυαλός άνθρωπος όπως ο κύριος Μυροφορίδης. Αυτό θέλω. Ανοιχτό μυαλός, αλλά εξτρέμ το Πασά έχει και δεκάρι το Πασά έχει. Τι ανοιχτό μυαλός είναι.
Ανοιχτό μυαλό όσον αφορά στη διαχείριση. Όσον αφορά στο πώς θα ξεκινήσει, είναι κλειστό μυαλό. Κοίταξε, ο Άρης τώρα έχει μια σειρά από αγώνες σε κακούς αγωνιστικούς χώρους. Ξεκινάει από το Αίγιο, πάει στο Αλκαζάρ με τον Απόρνα Λάρισας. Μετά πάει στη Βέρεια. Αυτό το μάτσο το χάνουμε με τίποτα. Βέρεια Άρης. Με τον κύριο Καρυπίδη δίπλα θα είμαστε. 4-4. Με τον Θοδωρή την αγάπη μας. Και μετά πάει στο Πανσεραϊκό για να φωνάσουμε Πανσεραϊκός. Εκεί και ο Κώστας. Θα πάρουμε και τον άλλον. Καλά, άστο. Θα πάρουμε και τον άλλον. Αυτή είναι η ρήπη των ρηπτών έντας του Άρη. Βασιλή. Θα είσαι με τον Απόλλωνα πάνω. 7 Ιανουαρίου, το Αγίου Ιωάννη. Θα έχω γυρίσει. Κρίμα. Φαντάζου τώρα, θυμάστε τις παλιές τηλεοράσεις, τις σκούτες. Ναι. Τις Κρούντιχ. Φαντάζου τώρα στη Μαλαισία σε ένα χωριό, σε μια καλύβα 5 ατόμων, να έχουν μια τέτοια τηλεόραση με ένα δορυφορικό πιάτο και να προσπαθούν να πιάσουν Βέρι Άρης. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο της Βέρειας οι διαφημίσεις εκεί πέρα δεν έχουν φύγει. Οι Καρυπίδης Palettes υπάρχουν εκεί, είναι σταθερές. Αξία, ανεκτήμητη. Είναι ίδιες όλες. Α, κύριε Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Ο κύριος Μάρκος πού είναι? Ο κύριος Μάρκος πρέπει να είναι μέσα. Και τι θα γίνει τώρα με τη ρευστότητα στην ομάδα, πού θα βρει άκρη ο πρόεδρος? Φύγε. Καλημέρα. Πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα. 192. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ραπτό που λέει, από Γερμανία σε παίρνουμε. Έλα. Λοιπόν, τρία πραγματάκια θέλω να σου πω. Να πεις. Και θα κλείσω για να μην κρατάω. Να πεις. Θέλω να σου πω για τον Μιστακίδη. Ναι. Ο Μιστακίδης είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πιτσιρίκος. Έχει πολύ μέλλον μπροστά του. 23 είναι κλειστά, Ορίστε. 23 κλειστά. Μέλλον. Στα 23 πρέπει να έχει ήδη παρόν. Ναι, αλλά βοηθάει. Πέρσι τον Πάοκ τον πήρε 3-4 τρίποτα μόνος του. Είναι δυστυχώς. Εμείς ευχόμαστε το παιδί να μην έχει ξανά άλλο τραυματισμό και να έχει μια. Ακριβώς αυτό. Πήρε σασμάν από κάτω. Πρέπει να προσέξει. Για τον Μπρίγκοβιτς τώρα θέλω να σε πω. Α, δυο ασίστ σήμερα. Έλουρος. Έτρεχε, έραβε, έκοβε. Ποιος Μπρίγκοβιτς τώρα? Μπρίγκοβιτς δεν κάνει για τον Πάοκ. Μπρίγκοβιτς είναι μπαλαρία, το βλέπεις τι κάνει. Δεν πατάει κάτω. Στις μύτες έτρεχε. Τι ωραία τα. Τις πάσες. Κουλούρης σήμερα. Ποιος κουλούρης? Έκανε ένα τελείωμα με το αριστερό. Κουλούρης για να τον πάρει τη δόξα δράμαση και να συμπληρώνει να κατεβαίνει. Πρίγκοβιτς τώρα. Ποιος Πρίγκοβιτς? Θέλουμε ένα καλό σεντερφόρ. Θες Μπέρμπ. Να φέρει την μπάλα, να μπορεί να μπει μέσα στην περιοχή μόνο. Θέλει Μπέρμπ το παιδί. Να περάσει δύο αμυντικούς, να βάλει. Θέλει Μπέρμπ. Φέρουμε Μούσα Μαρεγκά από Πόρτο, θορυκτό, τέτοιο στυλ. Βλέπεις ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Για να παίρνει το Μιράλας. Και ο Μιράλας, κάτω πιάνει στη Μιράλα. Σύνταξη να πάρει μαζί με το Βιερίνια. Λοιπόν, να μην σα κρατάω. Πάρτε ένα φίλο να σα πει κάτι εδώ πέρα, Βάζελο είναι. Για πες τον. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, μελοθάνατε. Έλα, μελοθάνατε. Στη Γερμανία και το φίλο στο γιατρό. Έλα, μελοθάνατε. Έλα. Τέτοια ώρα, βράδυ, εδώ στη Γερμανία, εγώ ακούω τα αθηναϊκά. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Με center for μπαλαρίνα πήγα τελικό πρωταθλητριών. Το Αντωνιάδη δηλαδή. Ναι. Το 71 όμως, Το μικρός. Ναι. Το 71 όμως, Παρέμβαση για το φίλο. Ωραίος. Για χαρά. Καλά να περνάτε. Επόμενη γραμμή, κοίταξε. Άλλα χρόνια. 71, Άλλο στυλ, άλλο ποδόσφαιρο. Με δέσποινα στα καλά της. Ναι. Τι λέω κι εγώ κακός. Κακοί άνθρωποι. Είμαστε. Μουνιστή. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Δεν μας απαντήσαν για το πάντα στην τηλεοπτική εκπομπή. Το λησμονήσανε. Κάποιος να μας πει για το έψιλον, για την τηλεοπτική εκπομπή, να μας προτείνει κάτι. Έτσι. Στερέψαν οι ιδέες μας. Καλημέρα. Ψάχνουμε κόσμο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Μια χαρά όλα. Αργά το πας. Ναι, είναι λίγο η σύνδεση από Νέα Υόρκη παίρνω. Συγγνώμη. Έλα. Πάμε. Απλά πήρα να πω ότι σας γουστάρω κάθε μέρα που σας ακούω. Συγγνώμη. Είναι πολύ κομπλέ εκπομπή. Κομπλέ. Κομπλέ. Έχει μπάλα, έχει μουσική, έχει τέκνο, έχει κοινωνικά θέματα, έχει δολοφονίες. Ό,τι θες έχει. Ό,τι θες. Έχει από όλα. Όλα τα λέτε σωστά. Μ' αρέσει. Πώς περνάς? Πώς περνάς επάνω? Πάει εκεί, η Fifth Avenue μας άφησε.
Η Fifth Avenue μας άφησε. Η Fifth Avenue. Τι είναι αυτή? Είναι ο πιο γνωστός δρόμος εκεί στο Manhattan. Fifth Avenue. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα φίλε. Έλα γνωστή. Έλα φίλε. Από φοιτητή είμαι, από Αθήνα. Σπουδάζω. Κατάθλιψη έχεις? Όχι. Άφησε την Αθήνα, Θεσσαλονίκη τώρα, λογικό. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Τι φοβάσαι? Όχι, να, επειδή πήρε το παλικάρα και τα Γιάννα που μιλήσαν εκεί με τον γιατρό. Ναι. Εγώ θέλω να πω Παναθηναϊκός είμαι. Γι' αυτό μιλάς έτσι φίλε, θλίψη έχεις. Ναι. Τι να. Κέρδισε τη Μακάμπη σήμερα στην Ευρωλίγκα, καλά είναι. Ναι. Δεν είμαι μπασκετικό, δηλαδή... Το σχένεις στο μπάσκετ, θεωρείς ότι είναι υποκατάστατο? Σοκολάτα, για αυτούς που δεν κάνουν σεξ. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ας πούμε, υπάρχει ακόμα και αυτή τη χρόνια στον κόσμο μισή μπασκετική. Οι άλλοι ποδοσφαιρικοί, ο ένας βαρδινογιανικός, ο άλλος είναι αυτό που έλεγε εσύ. Γιατί είναι Ξάνθη. Ωραίο περιβάλλον, σε παίρνω μαζί μου. Εγώ έγινα γιατί με ελκύει αυτό το πράγμα, η διχόνια. Σου αρέσει, γιατί δεν γίνει Αριανός? Μου αρέσει, ναι. Ακόμα καλύτερο το μαγάζι στη διχόνια. Αν μ' άρεσε η διχόνια, θα γινόμουν Αριανός και θα πήγαινα στους ιερολογίτες, δεν γράφω. Όχι, φίλε, όχι. Από κουλτούρα Θεσσαλονίκη έχει μάθει πράγματα τώρα που είσαι εδώ πέρα κάποια χρόνια. Νοικιάζω μπόταρι, έχω φίλους που πάνε Αριανούς και ας πούμε μου έχουν πει παλιά. Δεν έχεις μπολιαστεί με αυτή έτσι την άβρα του Αριανού εκεί στην μπόταρι που είσαι? Ακριβώς. Ρωτούσαν παλιά, ξέρω εγώ τι ομάδα είσαι και δεν ξέρω να πούνε είμαι Super 3 είμαι ή Άρης είμαι. Είσαι δικός μας, έμαθες. Κοντά είσαι. Είναι ακριβώς το ίδιο και σε εμάς αυτό συμβαίνει. Σου περάσεις ή Αριανός? Super 3 είμαι. Ναι. Όσον αυτό που έλεγες πριν για το Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν ξέρω αν ξέρεις για το Μεσάρι, τον Καλαφάτη. Ο καθένας μπορεί να βρει, ας πούμε, στην ιστορία πράγματα που... Κοίταξε, ο Καλαφάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Ήταν. Ήταν ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού, γιατί ξέρω την ιστορία του Καλαφάτη. Τον έκανε το παλάτι κατευθείαν αξιωματικό, υγειονομικό, τον έφερε από Γαλλία. Ήταν ειδική σκοπή που ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός. Βασιλικός ήταν. Βασιλικός του παλατιού. Ήταν άνθρωπος του παλατιού. Από εκεί και ύστερα ο κύριος Καλαφάτης σε μια ηλικία πολύ μικρή ίδρυσε τον ποδοσφαιρικό όμιλο Αθηνών από τον Πανελλήνιο για λόγους καθαρά πολιτικούς, για να μπορέσει να έχει το παλάτι έτσι ένα εργαλείο για να έχει επικοινωνία με την νεολαία, γιατί το ποδόσφαιρο ήταν αναπτυσσόμενο άθλημα. Εν συνεχεία ο ίδιος ο Καλαφάτης από τη διοίκηση του Νικολαίδη καθαιρέθηκε. Είναι το μοναδικό σωματείο που τον ιδρυτή του τον καθαίρεσε από μέλος του συλλόγου. Ναι, για ποιο λόγο ξέρεις? Εντάξει, για λόγους πολιτικούς καθαρά, για τον Κονδύλι συγκεκριμένα. Την έχω μελετήσει την ιστορία. Ξέρει ο γιατρός. Την έχω μελετήσει την ιστορία. Έχει να κάνει με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Διότι οι λόγοι ήταν καθαρά πολιτικοί, ήταν λίγο πριν γίνει η παλινόρθωση της μοναρχίας. Τότε και έρθει η δικτατορία του Μεταξά. Αυτό ήταν προσχηματικό. Ισορροπίες και τι ήταν ο κύριος Νικολαίδης, ο οποίος ήταν άνθρωπος ακόμα πιο διαπλεκόμενος, γνωστός ο τρόπος με τον οποίο η περιβόλα είναι η τωρινή λεωφόρος, περιήλθε εν μέσω πολέμου στον Παναθηναϊκό, με κινήσεις του κύριου Νικολαίδη και πήρε το όνομά του. Άστο, είναι μια πονημένη ιστορία. Άστο Μεσάρι. Ο Μεσάρι ήταν αθλητής του Παναθηναϊκού, ήταν αριστερός όντως. Άλλη φάση. Να τον αφήσουμε το Μεσάρι στην άκρη. Μιλάμε για τους παράγοντες του Παναθηναϊκού τότε. Πολύ αγαπητός. Ο Μεσάρης, ναι, δεν το συζητάω καν. Και από τον κόσμο και μεγάλες φορές. Και όχι απαραίτητα μόνο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Να ξέρεις. Εντάξει. Ο αθλητής είναι αθλητής και ο παράγοντας παράγοντας. Εμείς τους παράγοντες κρίνουμε. Όχι τους αθλητές. Ναι. Οι αθλητές για μένα δεν έχουν χρώμα. Είναι αθλητές. Και ο λόγος, ας πούμε, που έχει αλλάξει, ας πούμε, κάπως η νότα στο πέταλο, στο οργανωμένο, είναι και από αυτό το αντιβαρδινογιανικό ή και μετά το Γρηγορόπουλο που το παιδί. Εντάξει, έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή, σκέψου ότι πριν μια τριανταετία υπήρχε η ΝΟΠΟ, Ναζιστική Οργάνωση Παναθηναϊκών Οπαδών, που έλυνε και έδινε. Επειδή εγώ. Υπήρχαν οι κόκνες, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα με στον Παναθηναϊκό. Τον πόλεμο του 40, τα σωματεία, θα κάνουμε μια εκπομπή. Θα κάνουμε μια εκπομπή. Ποιος ήταν ο ρόλος των σωματείων τη δεκαετία του 40. Τα πιο αριστερά. Θα φύγουμε από εδώ με το ελικόπτερο. Το έχω ξαναπεί. Τα πιο αριστερά σωματεία διαχρονικά στην Ελλάδα σε επίπεδο παραγόντων είναι δύο. Είναι εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι ο Διαγόρα στη Ρόδο και ο Εργοτέλης στο Ηράκλειο. Γιατί ο Απόλλων Καλαμαριάς τι ήταν? Δεν είχε παράγοντες, όχι αθλητές, παράγοντες μιλάμε. Ναι. Μιλάμε για το σωματείο, το πώς εκφραζόταν. Γι' αυτό και κυνηγήθηκε από το καθεστώς και ο Εργοτέλης και ο Διαγόρα.
Όμως, άμα το πάσε έτσι όπως θέλεις πολιτικά, Παναθηναϊκός ιδρύθηκε από τη φοιτητική νεολαία. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε όλο το εφοπλισταριό του Πειραιά εκεί, καράβια, τάγκερ εκεί, όλοι. Γιατί και αυτοί, σύμφωνα με το κεφάλαιο, είχαν. Απλά ο Ολυμπιακός έγινε πραγματικά θρύλος στο ελληνικό αθλητισμό το δεκαετία του 50. Ναι, δε, εκεί στην μεταπολεμική Ελλάδα και την αστικοποίηση Αθήνας και Πειραιά, ο Ολυμπιακός πραγματικά είχε εισρωή από λαϊκό κόσμο. Για, ας πούμε, διαφωνείς, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλες λαϊκές γειτονιές, όπως το Αγγίζι, Αμπελόκι, τα Κουντουριώτικα, τα Εξάρχεια. Κολωνάκι. Εντάξει. Πώς δεν υπάρχουν, και μέσα στην Αθήνα υπήρχαν λαϊκές γειτονιές. Και στο κέντρο της Αθήνας, το συζητάμε. Εντάξει, ναι. Τα προσφυγικά δίπλα εκεί στη Λεωφόρο. Ναι, ακριβώς αυτό. Το Γκίτα, Πολύγωνο, Ζωγράφη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Φτώχεια υπήρχε τότε δυστυχώς. Μετά τώρα από πολέμους. Η κυβερνητική ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Πάει, ξεχάσετε. Η ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Με το Πασόκ ήταν ο ΠΑΟΚ. Κυβερνητική ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Respect. Εγώ πάντως που λες, αν ήμουν στη Θεσσαλονίκη θα γινόμουν στάνταρ Αριανός. Γουστάρω πολύ. Αυτό το πες, βγάζεις την διχόνοια. Ναι. Αυτό το στυλάκι, ναι. Από σε ποια θύρα θα πήγαινε. Μέχρι Μαρτίου. Και στις δύο. Τρία. Σουπερόσκυλο. Νόφι, Κερκιδάρα. Θα πήγαινε στην κυβέρνηση, δεν θα πήγαινε σε αντιπολίτευση. Έκλεισες, πρώτο τελευταίο. Μάλιστα. Καλημέρα. Θα πήγαινε στην κυβέρνηση. Το είπα εγώ, Παναθηναϊκός της Αθήνας. Με δικαιώνει. Τελευταίο για σήμερα, ναι. Χαίρετε κύριε. Καλώς τον κύριο. Καλημέρα. Καλώς τον. Μήτσος από Άγιο Θαράποντα. Άγιο Θαράποντα. Να τη γειτονιά της, του Κουτσομπολιού. Λέγε ρε Κουσκουσιάρη, λέγε. Ξέρετε εκεί με τις βρύσες. Ναι, με τις 15 βρύσες, ναι. Νερό έχουν αυτές οι βρύσες, τι τζάμπα υπάρχει. Καμία δεν έχει νερό, μία έχει μόνο. Ναι. Μία. Ναι. Για να το λέει ο κύριος Λαπτόπουλος, κάτι θα ξέρει. Έτσι. Λοιπόν, παραδέχομαι τον γιατρό, είναι γνώστης του αντικειμένου, όταν τον ακούω μαθαίνω. Δεν ηρωνεύομαι, δεν κάνω πλάκα, όπως τα λέω είναι. Ο Βασίλης που είναι το άκρος, το άκρον αντίθετο του γιατρού, επίσης πανέξυπνος. Θα ήθελα αυτούς τους δύο μονίμως στην εκπομπή για να μαθαίνουμε γενικώς. Και αν αποσπώντα και ο κύριος Μαλάτος, το Μαλάτος είναι ψευδόνυμο. Τζανάτος λέει. Τζανάτος είναι και θα έλεγα εγώ Μαλάτο. Ναι. Και αν και ο κύριος Τζανάτος ή το παρόντας, ακόμα καλύτερα. Αυτό ήθελα να τον προτείνω εδώ και καιρό. Με αυτούς τους τρεις παρόντες η εκπομπή θα ήταν έξτρα special. Ναι. Σ' αρέσει, Μαλάτο, γουστάρεις. Τρελαίνομαι. Ναι. Μαζί με τους κυρίους, τους προαναφερθέντες. Ό,τι καλύτερο. Οκ. Okay. Στο Επανειδήν. Στο Επανακούιν βασικά. Πολύ ωραία. Στο Επανειδήν είναι λίγο δύσκολο. Ναι, στο Επανειδήν, στη Μαρμπίτα. Εντάξει. Γιατρέ, λέγε πώς θα περάσει τα Χριστούγεννα. Με αυτόν η μπάλα. Γουστάρισε. Τώρα περιμένω να ερεμήσω εκεί πέρα. Ούτε φυσικά φαγητό, ούτε τίποτα. Χορτοφαγία. Δεν μου αρέσει το φαγητό, ειδικά το Χριστούγεννα εκεί πέρα. Λυπάμαι τη γαλοπούλα που μου αρέσει γενικότερα σαν γεύση. Αλλά τώρα εκεί πέρα αυτή η γαλοπούλα νομίζω σαν πτηνό. Ποιος τα ανακάλυψε αυτά. Κοίταξε. Τι λέει η γνώση σου. Δεν έχω σε επίπεδο γαστρονομία φτάσω τόσο μακριά. Όχι, τα Χριστούγεννα ποιος τα ανακάλυψε. Τα Χριστούγεννα νομίζω ότι ήταν ένας τρόπος σε επίπεδο ανταγωνισμού για τη γιορτή του Θεού Ήλιου που ήταν 25 Δεκεμβρίου που ήταν σχετικά με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ναι. Και έγινε μια αντίστοιχη γιορτή, η μεγάλη χριστιανική γιορτή για να μπορέσει ας πούμε, να υπάρχει το αντίπαλο δέος. Ναι. Δηλαδή εμπορικοί λόγοι. Εμπορικοί λόγοι. Δεν ξέρουμε πραγματικά ας πούμε, ήταν 25 Δεκεμβρίου η ημερομηνία γέννησης του Χριστού. Ας αποδεχθούμε την ιστορική του προσωπικότητα, ότι υπήρξε πραγματικά ως πρόσωπο. Ήταν ως πρόσωπο ή παρτός. Αυτό εγώ δεν το έχω μελετήσει, ειλικρινά δεν παίρνω θέση. Δεν αφισβητήσω την ύπαρξή του, την μη ύπαρξή του. Απλά αυτό ήταν αυτό το κόνσεπτ, να υπάρχει μια αντίπαλη χριστιανική γιορτή την ίδια περίοδο. Ναι. Οπότε τα Χριστούγεννα ήταν μια καλή ευκαιρία. Αντιπαλότητα δηλαδή ήταν. Αντιπαλότητα, εντάξει, παντού έτσι γίνεται. Ο Θεός ήλιος. Πότε γιορταζόταν αυτό το 25 Δεκεμβρίου και αυτό. Ποιες χρονιές. Τώρα μιλάμε για εποχές εκεί, δεύτερο, τρίτο μετά Χριστόν αιώνα. Ναι. Τα Χριστούγεννα δηλαδή μετά το 500 μετά Χριστόν. Μετά το... Σιγά σιγά πήραν αυτή την έγκλη ως γιορτή. Ναι. Μα και ο χριστιανισμός. Γιατί μετά τα 500 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θέσπισε ως επίσημη θρησκεία τον χριστιανισμό. Τη συγκεκριμένη θρησκεία.
το πρόσωπο της Παναγίας άρχισε να μνημονεύεται μετά τον 7ο μεταξύτων αιώνα. Να ξέρεις ότι η Παναγία δεν υπήρχε στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες. Γενικά το θηλυκό στις θρησκείες δεν πουλάει. Ναι. Ήταν ιατροκρατούμενες όλες. Ναι. Στην ουσία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι αυτή η οποία γιγάντωσε τη συγκεκριμένη θρησκεία. Mm. Και μετέπειτα διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη και καθιερώθηκε. Αυτό δεν πάω να το μελετήσουμε για ποιους λόγους καθιερώθηκε. Μετά τον 7ο. Ναι. Μετά εκεί, μέσα στην Μεσαίωνη, δηλαδή μέσα στο Μεσαίωνα, στην Ευρώπη, καθιερώθηκε και γιγαντώθηκε ο χριστιανισμός. Ναι. Υπήρξε η μορφή του Πάπα, ναι. Θρησκευτικός πολιτικός ηγέτης. Πιο ναι. πολύ πολιτικός παρά θρησκευτικός ναι, ηγέτης. Ναι. Το ίδιο πιστεύω και για τους Πατριάρχες, ότι πιο πολύ ήταν πολιτικοί παρά θρησκευτικοί ηγέτες. Mm. Και στην ουσία ήταν αυτοί οι οποίοι διοικούσαν παρά οι αυτοκράτορες. Ναι, πάλι πήραν ναι. τις εξουσίες πάνω τους. Ναι. Τους φαγαλάχανο. Ήταν ένας τρόπος να επιρροή στο κοινό πιο. Δίνανε μια ενιαία, δηλαδή πιο πολύ είχαν θρησκευτικές παρά εθνικές συνειδήσεις εκείνες τις εποχές. Ναι. Αργότερα άρχισαν να αναπτύσσονται εθνικές συνειδήσεις. Μάθα το κόσμο να φοβάται. Εντάξει, πάντα πρέπει να υπάρχει φόβος. Πάντα. Είπαμε, ναι. ο φόβος φυλάει τα έρημα. Ναι. Τα έρημα, καλά το είπα. Ναι. Τα ήρεμα. Τα ήμερα. Εντάξει. Βέβαια, τους έχεις. Σε καταστολή. Καταστολή. Το τσιγάρο, το αλκοόλ είναι ένα κομμάτι. Να τους έχεις καταστολή. Ναι. Να υπάρχουν αυτό που λέμε κάποιες μικρές εξαρτήσεις, ναι, αθώες. Ναι, ίσως να σε σκοτώνουν σιγά σιγά. Ναι, αυτό ναι. που λέμε αργός θάνατος. Ναι. Τι να σου πω, δεν το έχω μελετήσει. Το σεξ με τι το ποινικοποίησαν. Που είναι μια απόλαυση η οποία είναι και ευεργετική. Νομίζω, ότι, φτιάξε, νομίζω την εποχή μας πλέον με τη γνώση, με την πρόληψη, με την προφύλαξη που υπάρχει. Mm. Γιατί τότε το σεξ δεν υπήρχε, το προφυλακτικό τίποτα. Σήμερα, γιατί την έχουν ποινικοποιήσει αυτό λέω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό μας μιλήσουν οι θρησκευτικοί ηγέτες που έχουμε μελετήσει την με ιστορία. Τα περικοπήματα δεν είναι. Ίσα ίσα από το σεξ είναι υγεία. Βέβαια. Βοηθάει τον κόσμο να έρθει πιο κοντά ναι. σε επαφή. Το αλκοόλ όμως. Απενεχοποίησε. Βλέπεις τον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι. Ενώ το αλκοόλ. Το αλκοόλ, εντάξει, είναι και αυτό μια απόλαυση και σε αυτό χρειάζεται μέτρο. Ναι. Σαφώς δεν μιλάμε για το σεξ ως δραστηριότητα. Είναι το κάτι άλλο. Είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τα ζώα πραγματικά, ότι αντιλαμβανόμαστε την αξία του, την ευηγετική του επίδραση. Ναι. Είμαστε καλύτεροι, είμαστε ανώτεροι. Είμαστε παιδιά ενός Θεού. Ενός Θεού, αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Και αυτό είναι υποσυζήτηση. Ναι. Κάποια μέρα θα κάνουμε θέμα για την ομάδα με τους πιο άσχημους ποδοσφαιριστές. Εδώ μας έστειλε ένα μήνυμα. Βασιλιάδου, τα ηγέτη και νοταρά Σαφώ. Ναι. Η Αγία Τριάδα. Η γέννηση επανομής, λέει, είχε. Τους πιο άσχημους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω. Ναι. Ο Μπόλκας ήταν μια τρομερή άσχημη μορφή.